καλησπέρα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Είναι καλή το Basketball Night Show. Καλησπέρα Σπάι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Basketball Night Show από τις 10 μέχρι και τις 12. Με ειδήσεις, αναλύσεις, επικαιρότητα γύρω από το χώρο του μπάσκετ. Σε ένα δύο έτσι που θα έχει και χρώμα Λαύριο Παναθηναϊκός, μιας και η αναμέτρηση τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Αλλά Σπάι, ήθελες να ξεκινήσεις με κάτι άλλο? Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσω, μια και είναι και αρκετά επίκαιρο, με, την, με το που δεν είναι αθλητικό. Με το τεράστιο συλλαλητήριο χθες των Ελλήνων, γιατί δεν θα έλεγα των Θεσσαλονικαίων ή των Μακεδόνων, των Ελλήνων που βρέθηκαν και κατέλαβαν όλο το κέντρο της πόλης, στην παραλιακή Λεωφόρο, το άγαλμα του Βενιζέλου, και φτάνανε αυτές τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Που πήγες? Το κάλυπτα. Είχαμε κάλυψη από το δημοσιογραφικά, ναι, έτσι. Ναι. Και πραγματικά έτσι δεν ήταν μόνο αυτός ο ψυχισμός των ανθρώπων που φώναζαν για τη Μακεδονία και για όλα αυτά που συμβαίνουν, και η ισχυρή θέληση. Ήταν το πιο σημαντικό αυτό που είδα, Κωνσταντίνε, κάποια στιγμή. Είδα στο κοινό, υπήρχαν στη μια μεριά του δρόμου γνωστές φάτσες οργανωμένων οπαδών του Άρη και από την άλλη πλευρά του δρόμου γνωστές φάτσες οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Και δεν συνέβαινε τίποτα και πραγματικά συγκινήθηκα, γιατί είδα πόσο σημαντικό είναι αυτή η λέξη Μακεδονία που ενώνει αυτό, ακόμα και αυτά τα παιδιά που είναι φανατικοί, που είναι ο ένας αντίθετος με τον άλλον. Και πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα με τον κόσμο, περπατήσαμε λίγο στο κέντρο έτσι με τη γυναίκα μου, τα είδαμε όλα. Φάγαμε και τα απαραίτητα βρώμικα, ξέρεις τώρα εσύ. Ήτανε γιορτή. Ήτανε γιορτή και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, σαν γιορτή. Ναι. Θα σταματήσω εδώ, δεν θα πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μίλησε ο κόσμος και νομίζω ότι θα πρέπει αυτοί οι οποίοι είναι πάνω στα πράγματα να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την κραυγή των ανθρώπων για γύρω από τη Μακεδονία. Σταματάμε εδώ και πάμε στο μπάσκετ. Ναι, να πάμε στο μπάσκετ, γιατί έχει αρκετό. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα. Πραγματικά πάρα πολλά. Είμαστε live συνδεδεμένοι με το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, γιατί μας το ζήτησαν και οι ακροατές μας. Και το παιχνίδι που γίνεται, είδες, ξεκινάω από τις μικρές κατηγορίες. Από την ομάδα μου ξεκινάς. Την ομάδα σου παίζει μέσα στη 10. Έχουμε το ντέρμπι 10 βάω, μας το έχουν ζητήσει οι άνθρωποι. Είναι 39-39 αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε τον Ιωσήφ, ο οποίος βρίσκεται εκεί και μας ενημερώνει live. Έτσι. Πόσο θέλει στο ημίχρονο είναι? Ναι, είναι στο ημίχρονο. Πάμε να δούμε τι είχαμε σήμερα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Α1. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την Α1. Έχουμε καταρχήν να πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε να πούμε για την τεράστια, να πούμε πρώτα για τους ανθρώπους του εξωτερικού, για την τεράστια πορεία που διαγράφει η ομάδα του Πεκίνου, των Ελλήνων του Πεκίνου, η οποία έχει σκαρφαλώσει την 5η θέση βαθμολογίας. Να πούμε για ένα τεράστιο ντέρμπι, το οποίο το είδα την Κυριακή το απόγευμα live όλο, μεταξύ των Ελλήνων του Κατάρ που παίζαν αντίπαλοι, μεταξύ του Παναγιώτη Γιαναρά και του Μάνου Μανουσέλη. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Πήγε στην παράταση, κέρδισε ο Γιαναράς. Είδα πραγματικά μαεστρικό κοουτσάρισμα και από τους δύο προπονητές. Και πραγματικά έτσι το είδα το παιχνίδι, συγκινήθηκα. Γιατί είδαμε έτσι τους Έλληνες προπονητές να είναι εκεί και να διδάσκουν μπάσκετ και να πολεμάνε και τα λοιπά. Επίσης θα σταθούμε στην εξαιρετική από πλευράς ποιότητος παρουσία όλων των ομάδων στην Α1. Έχει ξεκινήσει και η επανάσταση στα Τρίκαλα που κάνανε μεγάλη νίκη προχθές. Το μεγάλο διπλό του Κολοσσού με στον Άρη. Το Λαύριο που το πάλεψε σήμερα. Το σημερινό, και θα ξεκινήσουμε από το σημερινό για να τιμήσουμε τη σταχτοπούτα της Α1. Το Λαύριο, το οποίο μάλλον δεν είναι σταχτοπούτα τελικά, γιατί σήμερα μέσα στον Παναθηναϊκό
απέδειξαν τα παιδιά αυτά ότι πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Το τελικό αποτέλεσμα, για όσους δεν το ξέρουν, γιατί το έχουμε πριν από λίγο, είναι 120-118 στη δεύτερη παράταση. Πραγματικά τέτοιο αποτέλεσμα και τέτοιο παιχνίδι θα μπορούσαμε να πούμε, θα μπορούσε να γίνει μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ή μεταξύ, ξέρω εγώ, Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρη, ΑΕΚ κλπ. Παρ' όλα αυτά είδαμε να παίζει το Λαύριο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που κόντραρε τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω και ήδη και οι Παναθηναϊκοί το χάρηκαν. Τους κόντραρε μέχρι το τέλος. Νομίζω ότι από ατυχία και μόνο θα μπορούσε να έχει πάρει και τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός έδειξε λίγο πιο μεγαλύτερο βάθος, εμπειρία. Πάντως ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι πραγματικά. Οι δύο παρατάσεις δεν ήταν σαν τίτλος θυμής για το Λαύριο, το οποίο δείχνει ότι καθόλου τυχαία δεν είναι. Κοίταξε, σε αυτή την αγωνιστική κατάσταση. Είναι τεράστιος τίτλος θυμής. Αν πούμε ότι ο Γιάννης Ψαράκης, ο πρόεδρος του Λαυρίου, ο οποίος είναι και φίλος εκπομπής μας, τώρα δεν ξέρω βέβαια σήμερα αν προλαβαίνει να μας ακούσει ο άνθρωπος, έκανε μια τρομερή ανάρτηση τώρα στο διαδίκτυο, στο Facebook, και λέει: απλά περήφανος, απλά γράφουμε ιστορία, απλά όλη η Ευρώπη μιλάει για μας, απλά νικήσαμε σήμερα. Εννοώντας βέβαια ότι νικήσανε κερδίζοντας όλες τις εντυπώσεις. Να πούμε, να σταθούμε λίγο στο Λαύριο και να πούμε ότι είχε έναν Μουρ με 30 πόντους, Μέγερ 17, Γκρέι και Ουίγγις με 13, και είχε εξαιρετική παρουσία από τον Δημήτρη Βεργίνη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ψύχρεμος, οδήγησε την ομάδα σωστά, πέτυχε 8 πόντους, έδωσε 2 assist σε μικρό διάστημα που χρησιμοποιήθηκε, όχι πάρα πολύ, με 15-17 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς, και πέτυχε και κρίσιμα, τα 2 τρίποντά του ήταν πάρα πολύ κρίσιμα. Μπράβο λοιπόν στα παιδιά του Λαυρίου για αυτή την εμφάνιση. Να σταθούμε και στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ο νικητής, ο οποίος είχε τον Καλάθι με 21, τον Παπά με 24, το Ρίβερς 15, Λεκαβίτσους 13, Σίγκλετον 11, Γκίς 10, Βουγιούκας 10, Αντετοκούμπο 10. Όλοι βάλανε. Αν παίζανε ακόμα μια παράταση θα ήταν όλοι διψήφοι. Μπράβο λοιπόν. Διεκδικεί το τίτλο του παιχνιδιού της χρονιάς. Θεωρώ ότι μέχρι το επόμενο. Θα γιατί έχει έχουμε δει πάρα πολύ ωραία παιχνίδια φέτος στην Α1. Θα σταθούμε και σε άλλα παιχνίδια, γιατί το παιχνίδι Κίμι ΑΕΚ, εξίσου εξαιρετικό παιχνίδι, εξαιρετικό. Το είχαμε πει ότι θα το κόντραρε εκεί. Γιατί το παιχνίδι χθες Προμηθέα Ολυμπιακού που με έστελνες και μηνύματα. Και αυτό, και αυτό, ναι. Στο βλέπω, το βλέπω και... Στη συνέχεια μου έστελνες μηνύματα για το παιχνίδι και αυτό εξαιρετικό παιχνίδι νομίζω. Τι να πάμε τώρα, βλέπουμε μπάσκετ. Φέτος νομίζω ότι υπάρχει μια αλλαγή προς το καλό για το ελληνικό μπάσκετ και θεωρώ ότι... μόλις μας έστειλε μήνυμα... Από τα Τρίκαλα. Όχι, τα Τρίκαλα έχουν στείλει ήδη ναι, απίστευτα μηνύματα, αλλά νομίζω ότι έχουμε αμερικάνικο μήνυμα. Καλή χρονιά, ξέρω ότι σας έλειψα. Από Νεβάδα είμαστε. Από Νεβάδα. Από μένα και την παμακεδονική Αμερική στα φιλιά μου, πραγματικά τα φιλιά μου, στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πραγματικά θα βγεις στο τέλος ο ακροατής της χρονιάς, δεν το συζητάω, γιατί εσύ και ο Χρήστος ο Γαλιλαίας από την Ατλάντα, ο Χρήστος διεκδικείτε σίγουρα τον τίτλο των ανθρώπων που μας ακούνε πιστά και από πιο μακριά, γιατί μας ακούνε και από το Κατάρ, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, μας ακούνε και από την Κύπρο, και φυσικά από πολλά μέρη της Ελλάδος. Τώρα μας ακούνε και από το Ντουμπάι, ένας προπονητής Έλληνας εκεί που μου στέλνει μήνυμα. Αυστραλία δεν έχουμε ακόμα, θα να προσπαθήσουμε να κάνουμε κατάληψη και στην Οκεανία. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Να δώσω τους χαιρετισμούς μου τώρα, συγγνώμη για το... Κάνε, αλλά... έχουμε, προβλέπετε. Πάντα προβλέπετε στην αρχή. Επειδή οι καλοί μας φίλοι στέλνουν τα μηνύματα και δεν μπορώ να μην τους μνημονεύω. Έτσι. Ο Αλέξανδρος πάλι από το Ηράκλειο, πάμε γερά. Ο Αντώνης, το γνωστό λαδοφάναρο, το οποίο το λέω στον αέρα ότι στις 10 Φεβρουαρίου που θα είναι το All Star, θα έρθω εκεί να το δούμε το All Star, στο λαδοφάναρο. Όλοι μαζί, που είναι και γιορτή του μπάσκετ και δεν έχουμε Σαββατοκύριακο υποχρεώσεις.
Στο δηλώνω από τώρα, αδερφέ, να με περιμένεις. Στην Ιωσήφινα τα χαιρετίσματά μου. Στο Φώτη, στα Τρίκαλα που μας ακούει και αυτός, να είναι καλά. Στον Κωνσταντίνο που μου ζήτησε να μνημονεύσω τη Β' Εθνική και φυσικά θα τη μνημονεύσω και μάλιστα θα μνημονεύσω και την εξαιρετική εμφάνισή σου στο παιχνίδι. Στο φίλο μου το Φώτη, στο Δημήτρη το Ροδά, στο Σάβα. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλα πολλά μηνύματα. Τώρα θα. Εντάξει, όποτε έχουμε ευκαιρία θα τα λέμε. Με τον χρόνο μας με τα μηνύματα, αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ γιατί είναι καθολική η συμμετοχή όλων των ανθρώπων εδώ. Πάμε και μια ΑΕΚ. Και μια ΑΕΚ που ήταν πιο δεύτερη. Και μια ΑΕΚ ήταν εξίσου πάρα πολύ καλό παιχνίδι με το σημερινό. Απλώς δεν πήγε στις παρατάσεις αυτό. Γιατί για να πάει και ένα παιχνίδι στην παράταση πρέπει να υπάρχει και λίγο τύχη στο τέλος, να μπει ένα καλάθι ή να μην μπει από την άλλη ομάδα. Κατάλαβες τι λέω. Το είχες προβλέψει το ότι εκείνη θα βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ. Ναι, έβαλε πάρα πολύ δύσκολα και νομίζω στο τέλος κέρδισε η ΑΕΚ. Και έχοντας πραγματικά εκείνη πάλι το Μακφάντεν, το Τζόνς, αυτοί ανεβάσανε ρυθμό τώρα με 19 ο Μακφάντεν, 15 Τζόνς, Μαγκή 14, Μανολόπουλος 10. Ήτανε πολύ σημαντική η παρουσία της ομάδος. Ήτανε ντέρμπι υψηλού επίπεδου. Είχε εξαιρετική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πάλι σημαντικό. Η ΑΕΚ από την πλευρά της με Γκριν 14, Σάκοντα 17 και Χάρης 19 κέρδισε στο τέλος και η ΑΕΚ κάνει την πρώτη νίκη της εκτός έδρας φέτος. Είναι σημαντικό τελειώνοντας ο πρώτος γύρος μια ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ που έχει το τρίτο μπάτζετ στην Ελλάδα να κάνει την πρώτη νίκη εκτός έδρας. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει το επίπεδο των άλλων ομάδων και όλες γίνονται ανταγωνιστικές μες στην έδρα τους, τουλάχιστον, γιατί εδώ το Λαύριο το είδαμε και ανταγωνιστικό εκτός έδρας και αυτό είναι σημαντικό. Συνεχώς έχουμε εκπλήξεις. Και είχαμε, ναι, έχουμε εκπλήξεις και εμείς το χαιρόμαστε αυτό. Εμείς το χαιρόμαστε αυτό. Έχεις κάτι άλλο από το... Από το κείμενο. Όχι, δεν ξέρω εσύ. Πάντως είχες προβλέψει ανέβασμα της Κίμης και ήταν καλή εμφάνιση με την ΑΕΚ και πιστεύω ότι ίσως να την αδικεί ότι έπαιζε με την ΑΕΚ και δεν κέρδισε η Κίμη. Η Κίμη και αυτό το προβλέψαμε ότι θα έτσι, ότι μετά την τέταρτη αγωνιστική ομάδες του Καστρίτη παίρνουν μπρος και, και όχι έβαλε δύσκολα, το έπαιξε στα ίσια το μάτς εσύ με τον... Να πάμε Προμηθέα Ολυμπιακό. Ποιο θες Προμηθέας Ολυμπιακός, αυτός έχει σε γαργαλάει αυτό το παιχνίδι, έτσι μεγάλε. Ναι, γιατί έχω και δηλώσεις που μου έκαναν εντύπωση. Του Μάκη, του γιατρά, ναι. Θα τις βάλουμε τώρα στο τέλος. Πότε... Όχι, τις έχω γραπτά, δεν τις έχουμε σε ηχητικό. Θα τις διαβάσουμε λίγο γιατί είναι σύντομες μετά. Ωραία, να πούμε λοιπόν ότι είχαμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Ο Προμηθέας ακολουθούσε το σκορ, αλλά ακολουθούσε πολύ κοντά. Θεωρώ ότι από εμπειρία. Περισσότερο και επειδή ο Ολυμπιακός πραγματικά είναι ομάδα, κέρδισε το παιχνίδι. Στα κρίσιμο σημείο είχε έναν Μιλόσεβιτς που ήταν χάρμα ιδέστε ο Προμηθέας. Θα συμφωνήσεις αυτό νομίζω. Με 21 πόντους, με 10 κερδισμένα φάουλ, με 6 rebound, ήταν καταπληκτικός ο Μιλόσεβιτς. Ο Έλλης πήρε μπρος, είχε 20 πόντους και ο Σαλούστρος με 10 ακολούθησαν. Αλλά γενικά η ομάδα του Προμηθέα και του Μάκη Γιατρά στάθηκε αξιοπρεπέστατα στο γήπεδο. Από την πλευρά του Ολυμπιακού είδαμε το πρώτο πολύ καλό παιχνίδι από τον Γουίλτζερ με 17 πόντους. Το Σπανούλι να παίρνει μπρος με 18 και ο Ρόμπερτς με 11. Ήταν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είχε γεμάτο γήπεδο. Το Τόφαλος ήταν γεμάτο και είδαμε εξαιρετική ατμόσφαιρα και πραγματικά τέτοια παιχνίδια θέλουμε να βλέπουμε στο μπάσκετ. Να μου σχολιάσεις και να πεις και τις δηλώσεις του. Πρώτα απ' όλα να σταθώ και να σχολιάσω για τις δηλώσεις ότι βλέπουμε ότι φέτος και οι άνθρωποι του Προμηθέα και οι άνθρωποι του Λαυρίου και της Κίμης χαίρονται τις προσπάθειες των ομάδων τους, χαίρονται το μπάσκετ ακόμη και όταν χάνουν και όταν κερδίζουν. Γιατί είδαμε και παρά την ήττα σήμερα του Λαυρίου ότι είχαμε δηλώσεις που ευχαρίστησε τους παίκτες και για την προσπάθεια και ότι η νίκη δεν είναι μόνο στο αποτέλεσμα, είναι νίκη και... οι δύο παρατάσεις, υπάρχει ένα θετικό κλίμα, αλλά και από τις δηλώσεις του coach Γιατρά βλέπουμε ότι, αναφέρει χαρακτηριστικά κιόλας, έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε ένα κατάμεστο γήπεδο, δεν ξεκινήσαμε καλά και ήμασταν άτυχοι γιατί ο Ολυμπιακός βρέθηκε σε τρομακτική μέρα. Οι αντίπαλοι μας ήταν συγκεντρωμένοι και έβγαλαν μεγάλα σούτ.
Είμαι χαρούμενος και περήφανος για τους παίκτες μου. Παλέψαμε μέχρι το 37, αλλά δεν τα καταφέραμε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες και τον κόσμο. Είμαι περήφανος που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω αυτή τη μέρα. Αυτό έχει να λέει κάτι. Συγκινητικός. Δεν έχω ξαναδεί δηλώσεις τέτοιες μετά από ήττα από προπονητή αντίστοιχο από τον Άρη, από τον ΠΑΟΚ, από την ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες δεν είναι τυχαία και σε αυτή τη θέση και δεν είναι τυχαία από τις αγαπημένες του κόσμου φέτος. Mm-hmm. Αυτό έτσι σαν σχόλιο. Θέλω να πάμε σε μια, αν έχεις τελειώσει και από... Έχω μία είδηση, τώρα φρέσκια, να τη δίνουμε στον αέρα αυτή τη στιγμή. Ο Γκρίφιν του Κολοσσού μεταγράφεται στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Μεγάλη μεταγραφή. Οι πληροφορίες μιλάνε για τεράστια μεταγραφή. Μιλάμε για 80.000 buyout ο Κολοσσός και 200.000 συμβόλαιο Γκρίφιν. Και το δίνουμε τώρα στον αέρα και νομίζω ότι το έχουμε κατά αποκλειστικότητα. Έτσι, φρέσκια είδηση. Να συνεχίσω, να μου επιτρέψεις να διακόψω και πάλι και ναι, να δώσω στα νύψια μου τα χαιρετίσματά μου στον Τάσο και στη Στελίνα. Ο Τάσος είναι γκουρού του NBA. Περιμένει να σε ακούσει το NBA. Έτσι, θα πούμε στο τέλος. Θα πούμε στο τέλος για NBA σίγουρα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξανάρχισε το παιχνίδι της 10 με το ΒΑΟ και να πάμε στο Άρης Κολοσσός. Να πάμε στο Άρης Κολοσσός. Εκεί που ξεκινήσαμε καλά. Εκεί που ξεκινήσαμε καλά τώρα. Και ξέρεις ότι. Στο Άρης Κολοσσός περιμένεις, ξέρω, με πολλή αγωνία, επειδή ξέρω ότι λατρεύεις τον Μποχωρίδη ως παίχτη. Περιμένεις, έχω υποσχεθεί και μας έχει υποσχεθεί και το παιδί ότι θα βγει στον αέρα κάποια στιγμή. Έτσι. Μετά από μια νίκη του Άρη και λοιπά. Ξέρω, περιμένουμε να κερδίσει. Αλλά εντάξει. Πιστεύω την άλλη Δευτέρα, γιατί παίζει ο Άρης με τον Κόρυβο. Θα έχουμε το Λευτέρη ζωντανά στον αέρα, γιατί θα έχουμε και μια σούπερ βραδιά εκεί αν έρθει ο Λευτέρης και με άλλα παιδιά του μπάσκετ που θα κάνουμε έτσι. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ οι τυπικές δηλώσεις, οι τυπικές δηλώσεις και αυτά. Θέλουμε έτσι να δίνουμε μια άλλη νότα. Τι να πούμε για τον Άρη και τον Κολοσσό. Καταρχήν είχαμε, εγώ να σταθώ το ότι υπήρχε μια... υπήρχαν γεγονότα στο γήπεδο στο δεύτερο ημίχρονο. Οι φίλαθλοι απαιτούσαν την απομάκρυση του από τη διοίκηση του Νίκου Λάσκαρη και τα λοιπά. Την πλήρωσε ο Μάνος ο Λάσκαρης όμως, που ήταν στο γήπεδο. Ναι, νομίζω αδίκως ο Μάνος. Για μένα αδίκως, ναι. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό. Είναι αρχή μου να μην στέκομαι στα διοικητικά των ομάδων. Θεωρώ ότι εντάξει, ό,τι προβλήματα υπάρχουν λύνονται με πολιτισμό και με κουβέντα, και σίγουρα οι εικόνες του να βρίζουν τις μάνες και τα λοιπά των προέδρων και λοιπά δεν είναι. Κατανοώ ότι ο κόσμος του Άρη είναι απαιτητικός. Πιστεύω ότι είναι από τους πλέον φανατικούς οπαδούς που στηρίζουν την ομάδα τους στο μπάσκετ οι φίλαθλοι του Άρη, πραγματικά. Πιστεύω ότι είναι από τους πιο μπασκετικούς της Ελλάδος. Αλλά σίγουρα το να βρίζουν μάνες και τα λοιπά δεν είναι σωστό. Για να πάμε στο καθαρά αγωνιστικό, θεωρώ ότι ο Κολοσσός ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Εγώ θα σε στεναχωρήσω σήμερα. Όχι, γιατί λες και δεν τα είδα εγώ. Ήταν πάρα πολύ σοβαρός. Είχε πολύ καλή διαχείριση από τον Άρη Λυκογιάννη του παιχνιδιού. Στάθηκε σοβαρά πολύ ο Κολοσσός. Ήξερε τι ήθελε μες στο γήπεδο και το πήρε. Και θεωρώ ότι το πήρε και εύκολα και άνετα. Και πολλές φορές όταν το παιχνίδι πήγε να μαζευτεί η διαφορά, να από πέσει πλευρά, και στους 7-8-10 εκεί. Από την πλευρά του Άρη θα πω ότι όλα αυτά σίγουρα ταλανίζουν τα παιδιά, τα προβλήματα, αλλά κάποια φαίνεται στιγμή... Φαίνεται ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση. Θα πρέπει να αποκτήσουν τη συγκέντρωσή τους. Τώρα αυτά που διαβάζουμε και για Μπέλ και για γενικότερα για την δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Είχαμε και την αποχώρηση του Παναγιώτη Βασιλόπουλου που ναι, πήγε στην ΑΕΚ. Ναι, μέσα στη βδομάδα. Νομίζω ότι ο Άρης θα μαζέψει τα κομμάτια του. Έχει ένα παιχνίδι τώρα την Τετάρτη αρκετά δύσκολο. Γιατί θα τα πούμε μετά ναι, θα πούμε μετά για το Champions League. Για μένα, μιας και αναφέρθηκε στο Champions League, ίσως πρέπει να αποδεχτεί ότι
η ευρωπαϊκή πορεία για φέτος έχει τελειώσει ουσιαστικά και όσο πιο γρήγορα το αποδεχτεί. Να σου πω κάτι. Καλά, ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και έχει μάθει στις επιτυχίες και οι φιλαθλοί και όλοι. Και δύσκολα μπορεί ο φιλαθλός να αποδεχτεί ότι η ομάδα δεν θα συνεχίσει στην Ευρώπη έστω στο μικρότερο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Εγώ εύχομαι να τους φωτίσει όλους ο Θεός εκεί και να υπάρξει μια σωστή λύση στον Άρη, ούτως ώστε να ξαναπάρει η ομάδα τα πάνω της και να πάει ψηλά. Να μείνω και να πω ότι, χωρίς να πω ότι κάποιοι διακρίθηκαν στον Άρη, ο Μάρας, ο Προύιτ, με 18 και 12 πόντους αντίστοιχα, λόγω των πόντων, ο Μποχωρίδης με τη μαχητικότητά του, παρότι έμεινε στους 8 πόντους, και ο Πουλιανίτης, ο οποίος έδειξε ένα δείγμα ότι πλέον το παιδί αυτό πατάει καλά με 8 πόντους στο γήπεδο και έχει πλέον θέση σε καλό επίπεδο της Α1. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω πιστεύω ότι ξεχωρίσανε. Να κάνω ένα σχόλιο για τον Πουλιανίτη. Παρά το ότι εγώ τον θέλω περισσότερα λεπτά στο παρκέ, ένα αυτό. Και δεύτερον, βλέπω ότι. Γιατί όμως? Γιατί βλέπω ότι όποτε μπαίνει ο Πουλιανίτης, ανεξάρτητα με την πορεία του παιχνιδιού, δίνει καθαρό μυαλό. Και στο κατέβασμα της μπάλας σε αρκετές επιθέσεις. Και φαίνεται ξεκάθαρα αυτό στις επιθέσεις του Άρη. Δίνει καθαρό μυαλό. Δηλαδή, ανεξάρτητα με το πώς είναι το παιχνίδι, μπορεί να ξεφεύγει διαφορά, να μειώνεται διαφορά. Ο Πουλιανίτης πάντα δίνει μια ηρεμία. Εγώ αυτό βλέπω όταν μπαίνει μέσα. Και πάνω στο θέμα του Μποχωρίδη, βάζει ένα καλάθι ο Μποχωρίδης. Παρά την ήττα, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο καλάθι τελευταία. Αυτό που παίρνει την μπάλα λίγο πριν πέσει, πιβοτάρει και την αφήνει, προσπερνάει και τον αμυντικό του Κολοσσού και την αφήνει στο καλάθι. Δεν έχω ξαναδεί τόσο τέτοια κίνηση ολομόναχος ανάμεσα σε τέσσερις αντιπάλους. Αλλά τώρα, δεν ήταν αρκετό. Δεν ήταν αρκετό. Πάρα πολύ καλός παίκτης τώρα, μην το συζητάμε. Και επειδή εσύ τον έχεις και ιδιαίτερη αδυναμία από ό,τι καταλαβαίνω, ο Μποχωρίδης και τέσσερα airball να κάνει, θα λες τι ωραία που είναι τα airball του Μποχωρίδη. Αυτό θα λες. Λοιπόν, να πούμε και για τον Κολοσσό, γιατί σταθήκαμε πάρα πολύ στον Άρη και θα πρέπει να σταθούμε και στην ομάδα του Κολοσσού, η οποία πραγματικά παρουσιάζει εξαιρετική εικόνα. Έτσι, ο Γκρίφιν που μεταγράφηκε σήμερα με 15, ο Τζόνς με 14, ο Σχίζας τον έχει αναγεννήσει ο Λυκογιάννης με 15 και ο Μπρέι με 16. Ήταν οι διακριθέντες, χωρίς να υστερήσει κανένας από την ομάδα του Κολοσσού. Εγώ βλέπω τον Τζαλμπούρη που σήμερα φωνάζει παρόν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι με τον Κολοσσό και φωνάζει παρόν και στα αυτιά των ανθρώπων της ΑΕΚ που δεν το χρησιμοποιούσαν. Βέβαια εδώ υπάρχει και ο αντίλογος και ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες είναι γενικά πιο βαριά η φαλένα, πιο πολύ το άγχος. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι έχουν θέση αυτά τα παιδιά και στις μεγάλες ομάδες. Να απαντήσω σε μήνυμα του φίλου μου του Αλέξανδρου από το Ηράκλειο που μου λέει σε ποια ομάδα του Champions League πιστεύω ότι θα παίζει ο Μουρ του χρόνου μετά από αυτές τις εμφανίσεις με το Λαύριο. Αλέξανδρε, έχω την εντύπωση ότι θα παίζει πιο ψηλά από το Champions League. Μήπως παίζει στην Ευρωλίγκα ή μήπως παίζει στο Eurocup. Θα δούμε. Πάντως πραγματικά συμφωνώ μαζί σου ότι κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις. Ακούτε το ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού. Πάμε παρακάτω. Νομίζω τελειώσαμε. Άλλο ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπες για τον coach του Κολοσσού, τον κύριο Λυκογιάννη. Καλό κοουτσάρισμα. Και αυτό φάνηκε, ναι. Εκεί πέρα που πήγε να μειώσει ο Άρης, πάντα είχε λύσεις. Και είχε λύσεις, αλλαγές. Είχε εξαιρετική διαχείριση του υλικού. Έχουμε χρόνο ή θα πάμε σε διάλειμμα? Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να πούμε ότι 45-41 προηγούμε στη Βάο. Σε κερδίζω 45-41. Οι πληροφορίες που έχω από το παιχνίδι είναι ότι είναι πολύ καλό και πολύ ψηλό επίπεδο το παιχνίδι. Και μπράβο στα παιδιά αυτά που τα δίνουν όλα σε τέτοια παιχνίδια. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε. Ναι, πριν κλείσω το θέμα του Κολοσσού Άρη, να πω ότι υπάρχει ένας θεσσαλονικιός προπονητής και το λέω επειδή ξέρω ότι με την πόλη έχεις έτσι ευαισθησία, ο οποίος στέκεται πολύ διακριτικά και με πολύ σεβασμό πίσω από τον Άρη Λυκογιάννη όλα αυτά τα χρόνια στον Κολοσσό.
είναι ο Νερατζάκης, ο οποίος κάνει και πάρα πολλά πολύ καλή δουλειά. Και με στέκομαι εδώ γιατί πολλές φορές η δόξα η οποία παίρνεται πάντα από τους πρώτους προπονητές, ενώ πίσω υπάρχουν παιδιά τα οποία κάνουν δουλειά είτε στο τμήμα σκάουτινγκ είτε σαν βοηθή κτλ. Και οι οποίοι πραγματικά στέκονται δίπλα στον πρώτο προπονητή και δυστυχώς δεν γίνεται να τους μνημονεύουμε όλους και στους τριάμβους μνημονεύονται οι προπονητές οι πρώτοι, δίνουν συνεντεύξεις αυτοί κτλ. Ήθελα να σταθώ σε αυτό το παιδί γιατί πραγματικά είναι ένας εργάτης του μπάσκετ και μάλιστα σεμνός και δίπλα σε άλλους προπονητές όπως ήταν ο Φραγκιάς, ο Πρίφτης κλπ. Το παιδί αυτό και όλοι μαζί συμπληρώνουν αυτό το όμορφο πράγμα που κάνει εκεί ο Άρης ο Λυκογιάννης στον Κολοσσό. Να φύγουμε και να πάμε στο Λαδοφάναρο. Ναι, να πάμε στο Λαδοφάναρο. Όχι για φαγητό γιατί... μακάρι να μπορούσαμε να πάμε τώρα. Τρίκαλα Κόρυβος. Κάθε Δευτέρα σε πιάνει αυτό. 71-59. Δικαιότατη και άνετη νίκη των Τρικάλων. Είδαμε ότι φάνηκε εκεί ότι ο Τακιανός λίγο άλλαξε την ψυχολογία, άλλαξε τη δουλειά. Έφτιαξε. Είναι και που λένε σου τα κιανό. Ναι, όποιον βγάζουμε είπαμε, αλλάζει ψυχολογία. Που λένε σου, τι να κάνω. Το, ναι, το βγάζει και το φτιάχνει και εδώ, ψυχολογία. Και εδώ και στην Ισπανία, από ό,τι είδα. Ναι. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά μετά για την Ισπανία. Πραγματικά έκανε νίκη, νομίζω περιπάτου θα την έλεγα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω σε καμία περίπτωση την ομάδα του Κορύβου. Και μάλιστα έλεξε το παιχνίδι πλήρως τα Τρίκαλα από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα έλεγα ότι η διαφορά ενδεχομένως να αδικεί τα Τρίκαλα, οι 12 πόντι. Είχαν εκεί εξαιρετικό τον Τέπιτς για μένα, ο οποίος με 17 πόντους και μαχητικότητα μέχρι το τέλος, στην τελευταία φάση του αγώνα, δηλαδή τώρα έχει τελειώσει το μάτς, είναι 12 πόντι, πάει να κάνει επίθεση ο Κόρυβος και δίνει μια τάπα εκεί στον Γιαχίν Κάρσο νομίζω. Mm-hmm. Ο Λούντζης με 10, ο Τζόνς με 12. Γενικά είχαμε πολύ καλή παρουσία από την ομάδα των Τρικάλων. Το είχαμε προβλέψει αυτό, έτσι. Ναι, βάζουν και σοβαρά θεμέλια για τη σωτηρία. Το είχαμε πει αυτό. Τώρα να μην λέμε συνέχεια τα έχουμε πει, γιατί θα γίνουμε άλλο ένα τα έχουμε πει έχεις. Μετά για Πανιούνιο. Λοιπόν, ευχαριστώ για το μήνυμα από τον φίλο μου τον Γιώργο από τη Ρόδο, και είμαι και με εκπλήσεις που με ακούς και σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να ξέρεις. Πάμε στην όχι έκπληξη, στην εντάξει, εν μέρη έκπληξη, Πανιώνιος Ρέθμιτς. Να πούμε πρώτα ότι για να μην αδικούμε και τον Κόρυβο, Κάρσον με 10, Πόσλεϊ με 15 και Χάινς με 10 ήταν τα παιδιά που διακρίθηκαν από την ομάδα του Κορύβου. Πού θες να πάμε, Πανιώνιο? Ναι, και να πούμε ότι τώρα πλέον θα γίνει μάχη. Τρίκαλα Κόρυβος, Πανιώνιος. Ναι. Την εβδομάδα. Καταιγιστικός ο Πανιώνιος. Καταιγιστικός. 96-64. Μεγάλη νίκη. Και δεν είναι απλώς η νίκη που τους δίνει, είναι η δεύτερη νίκη. Είναι μια νίκη η οποία την κάνεις επί του Ρεθύμνου με τεράστια διαφορά. Βάζεις φωτιά στο και βάζεις φωτιά και λες είμαι εδώ. Έτσι. Βλέπω ότι ο Ζιάγκος, επειδή γενικά είναι μαχητής, έχει περάσει αυτή τη μαχητικότητα στους Πανιώνιους και παίζουν πολύ δυνατά. Ο Τσούπκοβιτς έχει βρει ρυθμό που με τον Κράβιτς. Κάνουν 21 πόντους ο ένας, 17 ο άλλος. Ο Σακελαρίου επίσης πολύ καλός με 18 πόντους και ο Ντιαλό με 12 ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν από την ομάδα του Πανιωνίου, ο οποίος, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά, ήταν καταιγιστικός. Ο Σαργόπουλος τι ήταν, Καλός ήταν. Καλός ήταν. Δεν το είδα το παιχνίδι. Είδα... Τον έχω έτσι στα social media, τον παρακολουθώ. Goodwin με 12 και Γιαννόπουλος με 12 ήταν αυτοί οι οποίοι ξεχώρισαν από το Ρέθυμνο και πραγματικά συμφωνώ μαζί σου, Κωνσταντίνε, ότι η νίκη αυτή του Πανιωνίου βάζει φωτιά. Όπως δεν την περίμενα, απρόσμενη
νίκη και αντίστοιχα ήττα για τον ΠΑΟΚ. Εδώ θέλω να σταματήσω, ναι, και να πω τα συλληπιτήριά μου στον Ηλία Παπαθεοδόρου για το θέμα του πατέρα του. Να είναι γερός να το θυμάται. Και να πάμε και στο παιχνίδι, στο οποίο παιχνίδι είδαμε ένα παιχνίδι να είναι 85-85 και ξαφνικά να τελειώνει 101-89. Πραγματικά, επειδή λέμε αυτό το είπαμε, αυτό, ναι, το, ναι, είπαμε, αυτό, δεν το, αυτό δεν το είπαμε. Εμείς περιμέναμε πανηγυρικά μαζί, πιο πολύ νίκη του ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι. Και αυτό είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, για να μην μας κάνουν και καζούρα οι φίλοι ότι σε όλα δικαιωνόμαστε. Και η νίκη του Φάρου βάζει φωτιά. Αν δικαιωνόμασταν σε όλα, θα ήμασταν medium, δεν θα και πλούσιοι, λόγια. Και πλούσιοι ενδεχομένως. Και η νίκη του Φάρου δεν βάζει φωτιά εκεί πέρα στην ουρά. Ναι, στη η νίκη αυτή του Φάρου πραγματικά τον δίνει ένα credit παραπάνω από τους άλλους τρεις που κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτή η Αγία Πεντάδα του Φάρου, Μπράντερ, Μαραγκός, Μουράτο, Σάφτεναρ και Παπαντονίου, μεγάλο που λένε, στηρίζουν την προσπάθεια αυτή που κάνει η ομάδα της Λάρισας για τη σωτηρία. Ο Μπράντερ με 15, ο Μαραγκός με 11, ο Μουράτος με 17, ο Σάφτεναρ με 22 και ο Παπαντονίου με 16. Δεν το περίμενα τον ΠΑΟΚ, γιατί είδα ότι ο ΠΑΟΚ άρχισε να παίρνει προς τα πάνω. Πιστεύω ότι η ήττα έγινε γιατί δεν θα το πάρει και όλα. Είναι αυτό που λέγαμε για τις ομάδες που παίζουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ότι γι' αυτό είπα το σκορ πως ήταν 85-85, ότι ενδεχομένως στο τέλος βγαίνει κούραση από τα προηγούμενα μάτς και ίσως δεν αντέξαν. Χρυσικόπουλος 12, Χαραλαμπόπουλος 15, Γκος 17, Κατσίβελης 13 και Jones, Lucky Jones 14 για τον ΠΑΟΚ. Αυτά έχω να πω για το παιχνίδι. Δεν ξέρω εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι. Έχω να προσθέσω ότι σταθερά ανωδικός και ακόμη και στις ήττες σταθερός και θετικός ο Κατσίβελης. Ο οποίος, ναι, για, ναι, μένα είναι από τους παίκτες που πρέπει να προσέξουμε και ο Χρυσικόπουλος φέτος, ναι. Και ο Χρυσικόπουλος. Και ναι, παρότι δεν τον είπες, και ο Μαργαρίτης, εγώ που λέω σε κάθε παιχνίδι. Σε κάθε παιχνίδι. Μαργαρίτης είναι ένας, ναι, παίκτης καλός. Εγώ τον έχω. Στα νέα παιδιά που παίζουν μπάσκετ τον θέλω ως παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο αφού περιπλανήθηκε και αγωνίστηκε στη Α2 κατηγορία κλπ, με τη δουλειά του, την υπομονή του, τη θέλησή του, έφτασε να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο της Α1 και να κληθεί και στην εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, δεν θα μιλήσω, ναι, για τις κλήσεις εθνικής ομάδας, ναι, γιατί αυτό θα αρχίσω να γελάω με αυτά που είδα τώρα και θα γίνω κακός με πολλούς. Και δεν θέλω να γίνω κακός. Ναι, σήμερα, αλλά εγώ ήθελα να πω κάτι για τους παίκτες του Άρη όμως, αλλά δεν θέλω να το συνδέσω μετά το. Όχι, αρχίσει να γελάω. Όχι, για τις κλήσεις στην εθνική ομάδα δεν θέλω να γίνω κακός, okay, αυτή τη φορά. Και δεν θέλω να πω και τίποτα. Όταν στους 24, αλλά θα το πω εν πάση περιπτώσει, στους 24 της εθνικής ομάδος δεν καλείς το Βασιλιάδη, που όλη η Ισπανία μιλάει για το Βασιλιάδη σήμερα και που είναι το τρένο της τέτοιας και που έχει εκπλήξει τους πάντες, εν πάση περιπτώσει. Θανάση Κουρτόπουλε, τι να πούμε τώρα, να είσαι καλά. Παρ' όλα αυτά, Μποχωρίδης και Αθηναίου. Μα δεν γίνεται να καλείς τον Αθηναίο που είναι τραυματίας, το παιδί που μου είναι συμπαθέστατος, ναι, έτσι, ο Γιάννης, και το ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, και να μου καλείς παιδιά τα οποία είναι τραυματίες και ενδεχομένως να μην συμμετέχουν, και να μην καλείς παίχτη ο οποίος είναι Έλληνας απόλυτα φορμαρισμένος, εκτός αν οι πόντοι δεν λογίζονται Έλληνες. Τώρα θα έρθει ο Κοφσανίδης και θα μου ορμήξει. Γιατί ο Βασιλιάς, επειδή είναι Πόντιος, μήπως δεν λογίζεται Έλληνας. Καλύτερα για τον Κατσικάρη και για τον Βασιλιάδη και την Τενερίφη, γιατί θα είναι πιο συγκεντρωμένο. Ή ας πούμε να πω έναν παίκτη του Άρη που είσαι Αργιανάκη. Γιατί, ναι, ο Τσαϊρέλης δεν είναι στην εθνική ομάδα. Που είναι και αυτός. Με 10 πόντους μέσω όρο στο Champions League. Ο πιο σταθερός παίκτης του Άρη. Μπράβο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, να είναι όλοι καλά. Και θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Όταν θα μιλήσουμε ξανά για την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι μας την πέσανε. Μου στέλνει μήνυμα τώρα ο Αλέξανδρος από το Ηράκλειο. Πες τα, λέει, γιατί δεν τα λες και τα λοιπά. Τέλος πάντων, τα είπα, Αλέξανδρε, βλέπεις, τα είπα. Επειδή με πιέζεται, τα είπα. Να δώσω τα φιλιά μου στην Αντιγόνη, ξέχασα. Και ευχαριστώ για τα καλά της λόγια. Και στον κύριο που είναι δίπλα της. Λίγο ξεφωνίζω, αδερφέ, αλλά τι να κάνουμε. Το δικαιούμε, νομίζω. Αυτά νομίζω. Αυτά είχαμε για την Α1. Από την Α1, να πούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική.
Το Σάββατο έχουμε Κίμι Λαύριο. Αυτό είναι μάτς. Θα λέω και θα σε κοιτάω. Κίμι Λαύριο είναι ματσάρα. Και άλλη ματσάρα μετά Πανιούνιος Φάρος. Επίσης την ίδια ώρα, την ίδια ώρα όμως. Ναι. 4,5 ώρα, 3 παιχνίδια. 4 παιχνίδια. Τώρα, πρέπει να ξεκινάει τις 11 η ώρα να τα βάζει μέχρι το βράδυ και να τα βλέπουμε ένα-ένα. Είναι ματσάρες. Και Ρέθινο Κολοσσός. Επίσης ματσάρα. Γι' αυτό γίνεται μάχη εκεί πέρα κάτω. Όχι εκεί πέρα κάτω, από τη μέση και κάτω γίνεται μάχη. Μου στέλνουν μήνυμα 53-51 τέλος πρώτης περίοδου. Βάο, χάνει από τη 10. Θα το γίνει. 53-51, έτσι να ξέρεις. Στο τέλος θα πανηγυρίσουμε εμείς. Ναι. Λοιπόν, Τρίκαλα ΑΕΚ. Τρίκαλα ΑΕΚ. Θα δούμε. Θα στεναχωρήσεις. Να μην στεναχωρήσω τώρα. Εντάξει, ναι, κοίταξε τώρα. Λες να κάνει την έκπληξη στα Τρίκαλα. Α, τώρα κάποιος πάλι μου στέλνει. Ο Βασιλιάδης λέει είναι Βάσκος, γι' αυτό δεν τον κάνουν στην Εθνική. Λοιπόν, Προμηθέας ΠΑΟΚ. Προμηθέας ΠΑΟΚ, μεγάλο παιχνίδι. Θα κάνει το 2-2 Προμηθέας. Δεν ξέρω. Αυτά θα πάω όλα τα προβλέψω, να ξέρεις. Και το Τρίκαλα ΑΕΚ ακόμα, δεν μπορώ να πω 100%. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ, ναι, επειδή πάτησε καλά τώρα και αυτό το μάτς με την Κίμη της έδωσε τέτοιο, επειδή τα Τρίκαλα σίγουρα μαζεύουν τα κομμάτια τους και δεν λέω ότι δεν θα πάνε να χτυπήσει το μάτς προς Θεού, έτσι. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Και αυτό είναι δύσκολο παιχνίδι. Πάμε παρακάτω. Κυριακή έχουμε Άρης Κόρυβος. Στις 5. Πιστεύω να κερδίσει ο Άρης τώρα. Όλα έτσι λες και στην Ευρώπη είπες πιστεύω να κερδίσει και σε... κοίταξε να δεις ερχόμαστε εδώ πέρα με πολλοκέφαλο. Τι να σου πω. Ξέρεις τι, δεν μ' άρεσαν οι δηλώσεις του Γιαννάκη. Μετά το μάτς. Παρεμπιπτόντως θα του πω περαστικά γιατί έχω ακούσει ότι είναι άρρωστο σήμερα και είναι κλινήρης. Λες να ήταν γι' αυτό να τον είχε πιάσει. Όχι, από τις δηλώσεις. Δεν μ' άρεσαν, τον είδα απογοητευμένο. Πρώτη φορά. Δεν ξέρω, εντάξει. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Και δεν θέλουμε να το βλέπουμε έτσι το δράκο. Τέλος πάντων. Τι να σχολιάσω τώρα. Και Δευτέρα, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είμαστε όλοι εκεί. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μεγάλο παιχνίδι. Η Ευρωλίγκα έχει παράταση και τη Δευτέρα τώρα θα μας δείξει. Θα δούμε. Αυτό το παιχνίδι είναι. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι πολύ μεγαλύτερο βέβαια το ενδιαφέρον γοήτρου που θα έχουν αυτές οι δύο ομάδες, έτσι, για να τα λέμε και αυτά. Είναι ευκαιρία με νίκη Ολυμπιακός να σβήσει τις συντριβές στην Ευρώπη. Εντάξει, Ολυμπιακός μπορεί να ρίξει καμιά τριαντάρα πάλι μεθαύριο και να τις σβήσει. Ναι, αλλά τώρα αυτό είναι. Θα πάμε και εκεί. Αλλά... Είπαμε, αυτά είναι 55-56 ο ΒΑΟ κερδίζει αυτή τη στιγμή η ομάδα σου. Λήξτο. Θέλει 7-51 ακόμα για τη λήξη. Πέσε κάτω, κάνει καθυστερήσεις τα ποδοσφαιρικά. Αυτά είχαμε για την Αυτά είχαμε. Νομίζω τελειώσαμε από το πρωτάθλημα της Basket League. Ναι. Πάμε τώρα Ευρώπη. Όχι, θα πάμε να αφιερώσουμε. Α, ναι. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Στους ανθρώπους, τους Έλληνες του εξωτερικού που μας κάνουν πραγματικά περήφανος. Και θα ξεκινήσω από το Κατάρ. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από το Κατάρ. Το ντέρμπι. Είχαμε Γιαναρά εναντίον Μανουσέλη, Μανουσέλη εναντίον Γιαναρά. Ένα τρομερό παιχνίδι, 90-86. Στην παράταση κρίθηκε το παιχνίδι. Το προείπα και στην αρχή ότι με τη νίκη αυτή καταρχήν ο Γιαναράς πάει στο 3 της βαθμολογίας. Ο Μανουσέλης είναι στο 5 και έχει ελπίδες τώρα να μπει και αυτός στα play-off. Είδαμε εξαιρετικό κοουτσάρισμα από τους δύο προπονητές. Στο τέλος κέρδισε η ομάδα του Παναγιώτη Γιαναρά και πραγματικά μιλάμε για πάρα πολύ καλούς προπονητές, φίλε. Μιλάμε για προπονητές οι οποίοι έπρεπε να είχαμε 20 ομάδες στην Ελλάδα και να τους είχαμε εδώ. Αυτοί θέλουν όμως να έρθουν εδώ. Αυτή είναι πολύ ωραία ερώτηση που κάνεις, γιατί ναι, πραγματικά. Επίσης είδα μια παικτάρα στην ομάδα του Γιαναρά στο Κατάρ, αυτόν τον Tyson Knight, ο οποίος είχε 27 πόντους, 9 rebound, 9 assist και είναι άσος, έτσι. Mm-hmm. 9 rebound, άσος. 9 rebound. Πάρα πολύ καλός. Αυτό μπορεί τα επόμενα χρόνια να το δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάντως πραγματικά με συγκίνησαν αυτοί τα παιδιά, γιατί
Είδα live όλο το παιχνίδι και δεν το χόρτενα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο. Να φύγουμε από το Κατάρ, να πάμε στην Κίνα, όπου είχαμε ένα τεράστιο διπλό από τις πάπιες του Πεκίνου μέσα στη Σεγιάνγκ. Η ομάδα μου είναι αυτή. Με 106-116 σκαρφαλώνει στην έκτη θέση πλέον και κάνει πολύ μεγάλο βήμα για την είσοδό της στα play-off. Είδα ένα Justin Hamilton καταπληκτικό με 32 πόντους. Επίσης μεσοβδόμαδο οι Beijing Dunks είχαν κερδίσει μέσα στη Φουγιάν με 98-103 και γι' αυτό φτάσανε εδώ που είναι στη βαθμολογία. Μπράβο λοιπόν στην παρέα εκεί του Γιάννη Χριστόπουλου και του Χάρη Μαρκόπουλου, που κάνουν τρομερά πράγματα και διαφημίζουν τον μπάσκετ. Το ελληνικό μπάσκετ εννοώ. Είχαμε και διπλό Μπουρούσι για άλλο ένα παιχνίδι. Είχαμε διπλό Μπουρουσάγκα, ναι, λέω για τους προπονητές. Ναι, να πούμε αυτό, και για τους παίκτες. Μεγάλο διπλό του Μπουρουσάγκα, ο οποίος, εντάξει, ξέρεις ότι είναι πρώτη αυτή στη βαθμολογία. Double-double σε κάθε παιχνίδι, δεν σταματάει. Ο Μπουρούσις. Ναι, δεν πρέπει να... Εντάξει, με τα παιδιά του παίζει. NBA vote. Με τα παιδιά του παίζει ο Γιάννης εκεί, μην το συζητάς. Λοιπόν, να πάμε στη Ρωσία. Που είχαμε πριν από λίγο, τελείωσε το παιχνίδι ΤΣΣΚΑ Νίζνι Νόγκοροφ, 97-80 κέρδισε η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη και των υπόλοιπων Ελλήνων εκεί, να μην τους μνημονεύουμε έναν έναν, έτσι, τον γυμναστή, τον Χατζηχρήστο, τον Πιστιόλη κλπ. Ας τους μνημονεύουμε όμως. Ναι, ευκαιρία είναι, γιατί. Ευκαιρία για αυτά τα παιδιά. Είχαμε ήττα του Γιώργου Μπαρτζόκα 90-78 στο Κουμπάν από τη Λοκομοτίβ και είχαμε την τεράστια νίκη του Δημήτρη Πρίφτη και της Ούνιξ Καζάν 69-81 και των υπολείπων Ελλήνων εκεί, Θωμά Νίκου, του Ευαγγέλη Σπυρίδη, του Χάρη Γλάρου κλπ, που διατηρεί το Καζάν στην πρώτη θέση βαθμολογίας μαζί με το Κουμπάν και ακολουθεί στη δεύτερη θέση πίσω με μία ήττα παραπάνω η ομάδα της ΤΣΣΚΑ. Σημαντικό και αυτό με πολλούς Έλληνες και ένα-δύο ΤΣΣΚΑ και Ούνιξ στη Ρωσία. Ναι, ναι. Στο ναι. Top της Ρωσίας. Στο top. Να πάμε στην Ισπανία που η ελληνική παροικία της Τενερίφης έκανε μεγάλη νίκη επί της Ιστουντιάντες με 77-59. Και πραγματικά με αυτή τη νίκη μπήκε η ομάδα της Τενερίφης, εξασφάλισε την είσοδό της στο Copa del Rey, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Φώτης Κατσικάρης με τον Κώστα Βασιλιάδη, που είναι οι Έλληνες που μας εκπροσωπούν εκεί, με τη νίκη αυτή θα τους δούμε στο Copa del Rey που γίνεται το Φεβρουάριο. Το είπα και την άλλη φορά, το Copa del Rey είναι... οι 8 πρώτες ισπανικές ομάδες στη βαθμολογία του πρώτου γύρου αναμετρώνται μεταξύ τους για το ποιος θα κατακτήσει το Copa είναι το κύπελο, το κύπελο ναι. Ισπανίας. Copa del Rey είναι το κύπελο του Βασιλιά, έτσι έχει μείνει. Και θα δούμε λοιπόν, θα έχουμε και ελληνική παρουσία στο Copa del Rey με τον Φώτη Κατσικάρη και τον Κώστα Βασιλιάδη. 77-59 η μεγάλη Τενερίφη. Σκέψου ένα αντίστοιχο League Cup έτσι, από το 1 στο 8 με Λαύριο, Προμηθέα και... Δεν θα τα κάνουν ποτέ στην Ελλάδα, ποτέ των ποτών, στο λέω να το ξέρεις. Ποτέ των ποτών δεν θα γίνουν στην Ελλάδα αυτά. Θα ήταν ένα έξτρα κίνητρο για αυτές τις ομάδες. Εκτός αν όλοι μαζί ενωθούν για να κάνουν καμιά εκδήλωση για τη Μακεδονία και δεν μάλλον οι φύλαθλοι, όπως έγινε και εδώ σε εμάς τώρα. Να συνεχίσουμε και να πούμε ότι στην νίκη της Bamberg επί της Αλγύρης στην Ευρωλίγκα και θέλω να το επισημάνω αυτό επειδή και ευχόμαστε και περαστικά στον Τριγκέρι, κοουτσάρισε για πρώτη φορά ο Ηλίας Γκατζούρης στην Ευρωλίγκα και άρα χρεώνεται τη νίκη ο Έλληνας προπονητής. Η Μπάμπερκ δεν έπαιζε το Σαββατοκυριακό. Να πούμε ότι η Al Riyadh στο Λίβανο δεν παίζει γιατί βρίσκονται κάπου στο Ντουμπάι για κάνα τουρνουά εκεί και δεν παίζουν στο πρωτάθλημα. Και είχαμε και την ήττα στη Ρουμανία από τη Στεάου, που είναι η πρώτη ομάδα της Ρουμανίας, του Ιάσιου, του Γιάννη Τζιρογιάννη, με 69-94. Και είχαμε και στην Τσεχία την ήττα
του Chris Hugaz της Πράγας από την Κολίν με 90-72. Έχω ξεχάσει κάποιον Έλληνα του εξωτερικού. Δεν νομίζω. Ε? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αν έχω να ξεχάσει, μας παράπονα, να μου στείλει τα παράπονα του και να το μνημονεύσω αμέσως, γιατί πραγματικά δεν θέλω να ξεχνάω κανένα από αυτά τα παιδιά που με δουλεύουν και μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό. 64-64 στο 35. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Το 10 βάω. Είναι εξαιρετικό. Πραγματικά βλέπετε τι διακύμανση έχει το παιχνίδι αυτό. Εμείς το έχουμε, μπορούμε και το βλέπουμε. Μπράβο. Έχουμε μια εικόνα. Έχουμε μια εικόνα η οποία είναι πίσω. 62-64 είναι η εικόνα, ενώ το μήνυμα που μας στείλανε είναι 64-64. Τώρα μόλις μπήκε το καλάθι. Μπράβο. 64 όλα. Λοιπόν. Θες να κατεβάζει την μπάλα η 10. Στους Έλληνες του εξωτερικού. Λοιπόν, κατεβάζει την μπάλα η 10 τώρα. Όχι, όχι, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά. Πριν από τις διαφημίσεις, θέλεις να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο EuroCup που μας βγαίνει πιο σύντομο πάντα. Από έτσι, να... γιατί τους έχουμε παραμελημένους. Να μην την ξεπετάξουμε στην Α2. Όχι, δεν θα την ξεπετάξουμε. Αν δεν προλάβουμε, θα τη συνεχίσουμε μετά. Γιατί θέλω τα ελληνικά έτσι να τα. Να δίνουμε μια σημασία. Από εδώ τα αποτελέσματα θέλεις. Να τα πεις, να τα πεις. Λοιπόν, Ηρακλής Λάρισα 92-81. Mm-hmm. Μαρούσι Περιστέρη 61-90. Χολαργός Αρκαδικός 85-76. Λευκάδα Καρδίτσα 86-84. Δούκας Ερμής Αγιάς 78-76. Αμίντας Καστοριά 66-60. Βλέπεις ότι όλα παίζονται στον πόντο τα μάτς. Λοιπόν, ψυχικό Απόλλων Πατρώνιο, μαδάρα μου το ψυχικό, 75-65 κέρδισε και τον Απόλλων Πατρών, αδερφέ. Mm-hmm. Και Εθνικός Παπάγου, εύκολα 84-63. Το Περιστέρι έσπασε όλα τα ρεκόρ φέτος. 14-14. Έτσι, έσπασε όλα τα ρεκόρ, κέρδισε και μέσα στο Μαρούσι, με τον Κλάρκ να πετυχαίνει 17 πόντους, τον Πολιτάρχου 12, τον Αγγέλου με 8 και 2 τρίποντα, ο Σίμτσακ 13, Δημητριάδης 14, βλέπεις, τους μνημονεύω όλους. Σιμτσακάρα, ναι. Και ο Αγγέλου είναι του Βαγγέλη Αγγέλου, ο γιος ο οποίος έχει έρθει από την Αμερική και παίζει στην ομάδα του Περιστερίου. Η μόνη ομάδα του Περιστερί στον κόσμο, σε μπάσκετ και σε μπάλα και σε όλα που είναι, έχει μονονίκες. Μονονίκες, μπράβο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Καμαρώνει, εκεί ο δήμαρχος θα σας βοηθήσει κι άλλο εκεί πέρα. Λοιπόν, Δόξα Λευκάδος, Καρδίτσα 86-84, όπως είπαμε. Να μνημονεύσω από τους νικητές. Τον Καλαμπάκα, ο οποίος έκανε εξαιρετικό παιχνίδι με 20 πόντους πετυχαίνοντας 4 τρίποντα, τον Λιακόπουλο με 18, τον Γράβα με 11, τον Αγγελόπουλο με 12 και τον Τζόλο με 12. Να πάμε να πούμε ότι και για την Καρδίτσα είχε ο Αμπαράς 28 και ο Τριχόπουλος 18, τα λέω γρήγορα γρήγορα. Αμίντας Καστοριά 66-60. Ο Αμίντας είχε μόνο τον Τοπάλι και τον Διαμαντόπουλο, 13 ο Τοπάλις, 12 ο Διαμαντόπουλος. Χολαργός η ομάδα εκεί του Κούφο, του Σέριτζιο Κούφο, που είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής του Ηρακλή για τη δεύτερη θέση, κέρδισε 85-76 τον Αρκαδικό. Είχαμε τον Μπέλ με 17 πόντους, τον Κομποδιέτα με 21 και από την πλευρά του Αρκαδικού ο Προδρόμου με 30. Δούκας Ερμής Αγιάς 78-76, ο Ιωάννου πέτυχε 18 πόντους και ο Κυρίτης 24. Ο Χρυσόπουλος για την Αγιά 14, ο Κόμματος 15. Αυτή η Αγιά έχει πολλούς διψήφιους. Λόλας 12, 30 φίλου 11, ο Δεμετζής με 7. Ο Ηρακλής στο 92-81 επί της ΑΕΛ είχε τον Καγκαλούδη με 20. Τον Αγγελακόπουλο με 14, τον Χαριτόπουλο με 13, Γκαλαϊτζίδη και Γιαννακίδη με 11. Ο Γιουλέκας ξεχώρισε από την Αγιά με 21 πόντους. Εθνικός Παπάγο 84-63, όπως είπαμε. Ο Μάρτζος ήταν μαζί με τον Λάνε οι δύο πρώτοι σκόρερ του Εθνικού και οι δύο με 21 πόντους. Και από την άλλη πλευρά, ο Μελισσαράτος και ο Δέδες είχαν 10 και ο Σαλέχ 14 για τον Παπάγου. Και τέλος για το ψυχικό, το οποίο είχε αυτό τον Νίκ Παύλος, τον οποίο είχε απορρίψει η ΑΕΚ με 18 πόντους πρώτο σκόρερ, τον Ψαθά με 12,
Και από τον Απόλλων Πατρών ξεχώρισε ο Παστοριανόπουλος με 26. Είχαμε κακό παιχνίδι του Άκερ με 5 πόντους. Η απουσία του Ματαλών εκεί βλέπω ότι τους κοστίζει. Να πάμε στη βαθμολογία. 28 ναι. Πρώτος στο Περιστέρι. Ηρακλής Χολαργός 25. Αμίντας. Λευκάδα. Εγώ θέλω να πω για τον Αμίντα που μπαίνει σφήνα. Αμίντας, Λευκάδα, Πάτρα 23. Στο κόλπο. Αγιά Καστοριά, Ψυχικό 21. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά για την Αλφαδία. Πώς το βλέπεις τον Αμίντα? Εντάξει, ο Αμίντας είναι μια ομάδα η οποία παλεύει όλα τα παιχνίδια. Χρόνια είναι παροτροκαμισμένη στην Α2 κατηγορία. Όπως και το Ψυχικό, έτσι. Είναι τέτοιες ομάδες αυτές. Παλεύουν τα παιχνίδια. Είναι αξιόλογο το πρωτάθλημα της Α2. Τα έχουμε πει και την άλλη φορά. Θεωρώ ότι ίσως η Ομοσπονδία θα έπρεπε να, για να το τονώσει λίγο παραπάνω, να δώσει, να επιτρέψει κανένα ξένο ακόμα για να δούμε λίγο καλύτερο μπάσκετ. Θα δούμε. Εντάξει. Ελπίζουμε. Αυτά περί Α2. Νομίζω τα είπαμε πολύ αναλυτικά, πιο έτσι. Αναλυτικά από κάθε φορά, γιατί πραγματικά θέλω έτσι να ικανοποιώ όλους τους φίλους που μας το ζητάνε. Νομίζω ότι είμαστε και έτοιμοι για το διάλειμμα τώρα. 70-70. Το 10 σκορ, βάω, 70-70. 2,5 λεπτά πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Yeah. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα Ευρώπη. Πάμε στην Ευρώπη. Πες μας λίγο βάω, πες μας λίγο βάω. 76-70, 2 λεπτά πριν από τη λήξη προηγείται η 10. Σε στεναχωρώ, σε στεναχωρώ. Λοιπόν, να πούμε λίγο τα αποτελέσματα της EuroLeague. Ναι, έχουμε δύο γύρους είχαμε, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, θες να το μοιράσουμε, όχι, θες να μας πεις τα 18. Δώστα, κουράστηκα, δώστα. Δώστα. Περίμενε τότε λοιπόν, αφού έχεις μπροστά σου το 18, να ξεκινήσω το 18. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας, Χίμκι, 70-79, Μπάμπερκ Ζαλγκίρης, 93-86, που το είπες κιόλας στην αρχή, Ολυμπιακός Μακάμπι 94-64, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 81-76, Τσέσκα Εφές 110-79, Φενέρ Παναθηναϊκός 67-62, έτσι, πράσινο ντέρμπι, Αρμάνι Μάλαγα 101-87 και Ρεάλ Μαδρίτης Μπασκόνια 75-73. Γενικά πολλά ισπανικά ντέρμπι έχουμε φέτος. Καλά, με έχει πολλές ισπανικές ομάδες. Πολλές ισπανικές ομάδες. Εμένα με κούρασαν οι Ισπανίες. Σε κούρασαν οι Ισπανίες. Λοιπόν, να πούμε και τις 19ης αγωνιστικής. Βεβαίως. Βασικά θες να σχολιάσεις, να πούμε όχι, μόνο όχι, για τελευταία. Όχι, πες τα αποτελέσματα και θα πάμε μετά. Χίμκι Ολυμπιακός 82-54. Αυτό είναι άξιο σχολιασμού. Ναι, ναι. Δεύτερη κιόλα. Μετά την προπροηγούμενη συντριβή του Ολυμπιακού. Ναι. Ζαλγκίρης Βαλένθια 86-82, Μακάμπι Ερυθρός Αστέρας 89-75, Μπαρτσελώνα Μπάμπερκ 81-66, Εφές Φενέρ 84-89, Παναθηναϊκός Τσέσκα 70-75. Ματσάρα ήταν αυτό, το είδα. Και έχει παράπονα έχει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Μπασκόνι Αρμάνι 82-83 και Μάλαγα Ρεάλ 80-75. Και άλλο σημαντικό. Και αυτό δεν το περίμενα, το Μάλαγα Ρεάλ, ναι. Ξέρεις, ναι, ναι. Περίμενα ότι η Ρεάλ θα ήταν πιο δυνατή εκεί. Εντάξει. Εγώ θέλω λίγο να σταθούμε στον Παναθηναϊκό. Δεν να σταθούμε στον Παναθηναϊκό, δεν βλέπεις τι κάνει το Λαύριο, αδερφέ μου. Να προσέχει Τσέσκα γιατί του χρόνου. Να προσέχει Τσέσκα γιατί του χρόνου παίξει με το Λαύριο, θα έχουμε πρόβλημα. Ο κύριος Βερτομέο να ακούει μια wild card στο Λαύριο. Κοιτάξτε, μην αδικούμε και στον Προμηθέα φέτος. Θέλω να. Εκτός ότι για τη μεγάλη νίκη της Αλγύρης. Το που λένε ο Σάρας εκεί πέρα. Το παλεύει. Το παλεύει μόνος με τα θηρία. Το παλεύει. Εντάξει, δεν το παλεύει μόνος με τα θηρία. Έχει και καλούς παίκτες. Είναι καλός προπονητής. Λείπει το τεράστιο όνομα της Αλγύρης. Δεν λείπει από παίκτες. Δηλαδή τώρα θες να κάνουμε μνήμα στους παίκτες της Αλγύρης. Θέλω ένα Σβέτ θέλω στις Αλγύρης. Ναι. Άμα δώσει 4-5 εκατομμυριά και θα στον πάμε. Αφού το θες. Ένα Ντράγκιτς της θέλω στις Αλγύρης. Ένα. Τι να πω. Ένα καλάθι θέλω στις Αλγύρης.
Κοίταξε για να πάρω την Ευρωλίγκα. Για να τα λέμε με το όνομά τους, η Ζαλγκύρης, σου είχα πει και την άλλη φορά ότι έχει κάποιους καλούς παίκτες. Απλά δεν είναι τα μεγάλα ονόματα της Ευρωλίγκα. Είναι όμως παιδιά διψασμένα, ψάχνουν τη διάκριση. Πειθαρχημένα. Ναι, τους έχει πειθαρχημένους Σάρας εκεί. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια μπασκετική σχολή, έτσι, η Λιθουανία, που το μπάσκετ για αυτούς είναι τρόπο ζωής. Στη Λιθουανία το μπάσκετ είναι τρόπο ζωής. Αυτό που μου έχουν μεταφέρει όσοι φίλοι έχουν ζήσει εκεί μπασκετικά, είτε προπονητές είτε είναι τρόπο ζωής το μπάσκετ. Βεβαίως ο Σάρας είναι το τοτέμ εκεί, έχει την πλήρη εξουσία της ομάδος, και γι' αυτό όπου οι προπονητές έχουν την πλήρη εξουσία της ομάδος έχουν και τα αποτελέσματα, εφόσον βέβαια και αυτοί έχουν την ικανότητα. Δεν έχει μεγάλη επίπτωση ο Μπράντοβιτς στην Ευρωλίγκα όπως την ξέρουμε πλέον, γιατί βλέπεις Σάρας, βλέπεις η Τούδη στη Τζέσικα, είναι ένα πανεπιστήμιο, δεν είναι ο Μπράντοβιτς, έτσι, για την Ευρωλίγκα και τις προπονητές και τους παίκτες. Είναι όλοι παιδιά του. Είναι παιδιά του, έχεις δίκιο. Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό και μπράβο που το μνημονεύουμε. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Είναι παιδιά του. Εντάξει. Είναι σχολή καλή ο Μπράντοβιτς. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Θα ήθελα Παπαλουκά προπονητή. Ναι. Μα πιστεύω ότι θα το είχε. Δεν ξέρω. Καμιά φορά δεν. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο, δεν, ότι ναι. Απλά σαν μυαλό στο παρκέ πιστεύω θα το είχε. Όπως δείχνει ότι το έχει ο Γιασκεβίτσιος άνετα και είναι ανωδική πορεία του. Λοιπόν, άλλο μάτς τώρα. Δείχνει να καθαρίζει το ντέρμπι τώρα από την Ευρωλίγκα στο 10 βάο, αλλά επειδή ξέρω ότι το περιμένουν κάποιοι να τα ακούσουν, 83-72. Δείχνει να καθαρίζει το ντέρμπι 10. Εντάξει, τώρα βέβαια ο Βάος σουτάρει βολές, θα δούμε. Για να γυρίσουμε στην Ευρωλίγκα, εγώ να πω ότι βλέπω να γίνεται μάχη. Δεν θα είμαστε βέβαια πάρα πολύ μακριά στις προβλέψεις μας. Βλέπω μεγάλη μάχη για την είσοδο. Δηλαδή με τη Ζαλγκύρης, για την πρώτη τετράδα εννοώ, ναι, έτσι, ναι. Γιατί, να μην παραξηγηθώ, γιατί νομίζω ότι η οκτάδα έχει ψιλοκαθαρίσει. Mm-hmm. Δηλαδή Μακάμπι, Κίμκι, Ζαλγκύρης, το λέω ανάποδα, Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Ολυμπιακός, Φενέρ και Τσέσεκα είναι νομίζω οι ομάδες που θα είναι στην οκτάδα, δείχνει αυτή τη στιγμή, εκτός απρόπτου. Με τη Βασκονία και την Κάχα να μπορούν να κυνηγήσουν μόνο τη Μακάμπη, νομίζω. Έτσι νομίζω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά βλέπω τη μάχη για τις τέσσερις πρώτες θέσεις να γίνεται μεγάλη μονομαχία μεταξύ της Φενέρ, του Ολυμπιακού, της Ρεάλ, του Παναθηναϊκού και της Αλγκύρης. Εκεί θα γίνει μάχη για την πρώτη τετράδα που έχουν και το δικαίωμα. Ουσιαστικά αυτό που λες είναι ότι η πιο σταθερή ομάδα χωρίς έτσι ιδιαίτερο σκαμπανεύασμα είναι η Τσασικά. Η οποία, εντάξει, έκανε και αυτή τις γκέλες, δεν μπορούμε να πούμε. Έχασε από τον Ολυμπιακό, έκανε γκέλες η Τσασικά. Και παρά τα ταξίδια όμως. Παρά τα ταξίδια τα ναι, μακρινά. Και επίσης έκανε και δύο γκέλες στη ΒΝΤΠ, δηλαδή υπάρχουν, γίνονται γκέλες. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνουν γκέλες. Φαίνεται να τα διαλέγει πιο προσεκτικά όμως τα παιχνίδια η Τσασικά, ναι. Για τις τελείωσε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα, ναι. 83-72 η ομάδα του Νίκου Χατζιβρέτα επευλήθηκε του ΒΑΟ. Εγώ να κάνω δηλώσεις να πω ότι λυγίσαμε στο τέλος. Το παλέψαμε το παιχνίδι και θα ανασυνταχθεί η ομάδα και θα επιστρέψουμε νίκες για το ΒΑΟ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω σχόλιο για το Χίμικι Ολυμπιακός. Για το Χίμικι Ολυμπιακός. Για την 30. Ναι, είπαμε ότι θα το σχολιάσουμε αυτό το παιχνίδι. Θα γίνω κουραστικός για να επαναλάβω και να πω ότι έχουμε πραγματικά οι ομάδες παρουσιάζονται πάρα πολύ κουρασμένες. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Και μέσα σε αυτό το γενικό κλίμα της ταλαιπωρίας των ομάδων
Έπεσε και ο Ολυμπιακός θύμα δύο μεγάλων ητών που έκανε, και στην Βασκονία αν θυμάμαι καλά και στην Κίμκι. Από την άλλη, μεταξύ αυτών των δύο ητών έχουμε και τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού της Μακάμπη με 30 πόντους, έτσι, δηλαδή που την ισοπαίδωσε τη Μακάμπη. Είναι αυτό που σου είπα ότι είναι κουρασμένοι. Άκουσα τον Γιάννη Σφερόπουλο προχθές στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με, με τον Προμηθέα, που λέει ότι οι τραυματίες βγαίνουν, οι άλλοι που μένουν καταπονούνται. Αυτές οι ομάδες τώρα πρέπει να έχουν 12-14 παίκτες. Αν σου λείπουν 3-4 με τραυματισμούς και τα λοιπά, όχι τώρα μπήκε ο Σπανούλης, να τον προσαρμόσω. Όχι άλλος τραυματίστηκε και ο άλλος που παίζει στη θέση του παίζει συνεχόμενα τα παιχνίδια και κουράζεται. Και βλέπεις ότι τώρα προχθές με αυτό το μάτς που μου αναφέρεις έτσι, για το παιχνίδι με την Κίμκι, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού πλην του Γουίλτζερ δεν μπορούν να πω ότι διακρίθηκε κάποιος. Αυτό είναι ότι είναι μια γενική κούραση της ομάδας, η οποία βέβαια αυτό είναι, γι' αυτό βλέπεις το NBA. Προχθές η ομάδα μου έχασε. Και δεν το περίμενα, η Celtics. Σωστά. Εντάξει, αλλά καλά, στο πρόγραμμα είναι, δεν κάνει και καμιά δεκαριά ήττες. Θέλω να σου πω, βλέπεις πόσο άνετα το λες για το NBA, έτσι το πρόγραμμα είναι. Γιατί παίζουν κάθε μέρα. Ναι, μα και τώρα εδώ μιλάμε τώρα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα, Σαββατοκύριακο, Κυριακή εδώ, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Την Τρίτη πήγε στην Κίμκι. Την Πέμπτη. Καλά τα λέω, Όχι, είχε Κίμκι και σκεφτόταν ο Σφερόπουλος. Τώρα έρχεται ο Προμηθέας. Ναι. Δεν γίνει εγώ με τον Προμηθέα. Δηλαδή, τέσσερα παιχνίδια τα οποία δεν ήταν. Δηλαδή, φαντάσου ότι. Τώρα αρχίσαν και δυναμώνουν οι ελληνικές ομάδες και λέει ο Ολυμπιακός θα πάω να παίξω τον Προμηθέα και κινδυνεύω. Η σκέψη είχε 6 παιχνίδια ουσιαστικά σε 2 εβδομάδες. Μπράβο. Δηλαδή όλα αυτά βγάζουν, είναι τραυματισμοί, δεν είναι δικαιολογία, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά και η Κίμκι, η οποία έριξε 30 στον Ολυμπιακό, διαλύθηκε στο Κουμπάν, στη ΒΝΤΠ. Δηλαδή θέλω να σου πω, βλέπεις τι γίνεται. Ο Σβέντ ήταν από τους κορυφαίους νομίζω και έκανε διαφορά με 19 πόντους, 7 assist και 3 rebound. Ο κολλητός σου. Είναι κολλητός αυτός. Πόσα assist, πόσα assist. 7. Α, εντάξει. Λίγες την έδινε από το δεξί στα αριστερό, την έδινε, εντάξει. Ναι. Νομίζω αυτά είχαμε για την Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν αυτά είχαμε. Ναι, απλά για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι θα υπάρχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα όσο είναι λίγο αμφίροπο το ελληνικό πρωτάθλημα. Και εγώ περιμένω ότι θα δυσκολέψουν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός πολύ καλός είναι. Και γι' αυτό στην Ισπανία που είναι πολύ ισχυρές οι ομάδες, βλέπεις. Πήγε η Βασκονία, έχασε στο Τενερίφη. Η Ρεάλ έχασε τώρα από τη. Ναι, βλέπεις τι γίνεται. Να πούμε την επόμενη αγωνιστική, η οποία είναι 25 Πέμπτη και 26 του μηνός. Έχουμε Παναθηναϊκό Ζαλγκίρης. Ο Σάρας επιστρέφει στο ΆΚΑ. Έρχομαι για το διπλό. Ναι, έχουμε Βαλένθια Κίμκι. Έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Εφές. Αυτό θα είναι ο ρόματς. Άσος είναι. Θα πάει ο Τζέσεκα Μπρόνζ Μπάμπερ δηλαδή. Έχουμε στις 26 του μήνα Φενέρμπαχτσέ Μπαρτσελώνα. Και αυτό μεγάλο παιχνίδι. Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Εδώ να δούμε πως θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός. Πρέπει να το κερδίσει αυτό το παιχνίδι αν θέλει να έχει, να μπει στη, να είναι στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Θα είναι οικογενειακό το κλίμα. Θα δούμε, εντάξει, θα δούμε. Δεν είναι. Εντάξει, έχουμε... ναι, η Σέρβιο, αυτό που πήγες να πεις, εντάξει, αλλά δεν ξέρουμε. Ισπανικό ντέρμπι Μάλαγα Βασκονία. Κάθε αγωνιστική ισπανικό ντέρμπι. Και έρχομαι και Αρμάνι Μακάμπι. Παλιό έτσι καλό μάτς. Από τα παλιά, τα δικά μου τα χρόνια. Ναι, Αρμάνι, Αρμάνι Μιλάνο Μακάμπι είναι από τα δικά μας τα χρόνια. Πόσοι τα παλιά. Σε αυτό το, σε αυτό το μάτς. Δεν άκουσα. Πόσοι τίτλοι σε αυτό το μάτς. Πόσα κύπελα. Α, μιλάμε για ιστορία τώρα. Μακάμπι, να θυμίσω έτσι, να θυμηθώ εκείνα τα παιχνίδια Μακάμπι που είχε Ντόρο Τζάμψη, Μίκη Μπέρκοβιτς. Το Μιλάνο με Μπομ Μακάντου, με Νταντόνι, με Νεγκίν, με. Τέλος πάντων. Τρομερά παιχνίδια, δεν το συζητάω. Τρομερά παιχνίδια. Τώρα πάμε, να πάμε στο EuroCup, να μείνουμε έτσι στην. Να συνεχίσουμε στο EuroCup, ναι, γιατί νομίζω ότι πρέπει να μνημονεύσουμε και το EuroCup. Είχαμε και μεγάλη έκπληξη. Να πούμε έκπληξη. Λίγο τα αποτελέσματα. Είχαμε μεγάλη έκπληξη.
Θες να λέω αποτελέσματα και να σχολιάζεις. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, τα λέμε ανά μάτς, άμα έχεις κάποιο σχόλιο. Γαλατά Γκραν Κανάρια. 86. Και αυτό έκπληξη, 20 πόντου τη Γκραν Κανάρια. Το να πούμε ότι είναι για το top 16, τέταρτη αγωνιστική. Ναι, βεβαίως. Νταρουσάφα Κάλμπα 82-70. Φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Μπάγεν Ζενίτ 95-78. Και αυτό. Τώρα ενισχύθηκε η Ζενίτ. Με τον παίκτη του Κολοσσού. Ναι, τώρα θα πάρει τον παίκτη του Κολοσσού η Ζενίτ και θα δούμε εκεί. Τουρίν Λιέτβος Ρίτας 83-77. Η Τωρίνο, να σταθούμε εδώ και να σου πω ότι είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και παρουσιάζει καλή εικόνα. Εντάξει. Έχει κάποιους πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει το Βούγιασιτς καταρχήν, τον ξέρεις εσύ από το NBA, θα τον ξέρεις καλά τον Σάσα Βούγιασιτς. Ο Πάτερσον επίσης πάρα πολύ καλός παίκτης. Από την άλλη πλευρά, ο φίλος μας ο Λουκάς είχε 8 πόντους και 9 rebound στο συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε μια παρουσία θετική, θα έλεγα. Θα μπορούσε και καλύτερα βέβαια. Πάμε. Πάμε. Κουμπάντσετ Β 69-64. Φυσιολογικό το αποτέλεσμα, αν και μπορούσε να. Πιο μεγάλη φορά. Ναι, ναι, ναι. Μπούντους Νότς Τρέντο 79-66. Φυσιολογικό. Ούνιξ Ρέτζο Εμίλια. Εδώ έχουμε τη μεγάλη έκπληξη που έχασε το Καζάν στην έδρα του από την Ρέτζο Εμίλια. Και τώρα πρέπει να πάει, τώρα πάει την Τετάρτη μέσα στη Ρέτζο Εμίλια και πρέπει οπωσδήποτε να πάρει αποτέλεσμα η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη αν θέλει να προχωρήσει, ή αλλιώς πρέπει να κάνει διπλό στη Βιλερμπάν. Στο top 16 έχει 2 νίκες, 2 ήττες. Η Unix όχι. 3-1. Έχει 3 νίκες και 1 ήττα. Και Βιλερμπάν Λιμόζ 92-78. Και αυτό θεωρώ ότι ήταν φυσιολογικό το αποτέλεσμα. Να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, έτσι μία την Πέμπτη. Ήταν τρίτη αγωνιστική. 2-1 έχει η ομάδα του. Τρίτη αγωνιστική. Είναι τρίτη, ήταν. Τώρα είναι η τέταρτη αγωνιστική. Τα έχεις σημειωμένα, τα πεις. Ναι, ναι, δεν τα έχω. Ωραία. Άλμπα Νταρουσάφακα. Γκραν Κανάρια Γαλατά. Ζενίτ Μπάγερν. Άσους. Τώρα είναι δηλαδή το. Αυτοί που ήταν εκτός πήγαν εντός τώρα, άλλαξαν τα ζευγάρια. Γκραν Κανάρια Γαλατά είναι άσους. Ζενίτ Μπάγερν. Λιέτβος Ρίτας Τωρίνο. Δύσκολο μάτσι. Θα πάρει εκδίκηση η Λιέτβος. Δύσκολο μάτσι. Είναι καλό το Τωρίνο. Τρέντο Μπούντους Νότς. Αυτό μόνο, μάλλον για σου το βλέπω. Τσεντεβίτα Κουμπάν. Εδώ. Θα πατήσει γκάζι το Κουμπάν. Δεν ξέρω. Λιμός Βιλερμπάν. Γαλλικό ντέρμπι εκεί. Και έτσι το Unix Reggio Emilia. Ναι, αυτά είναι τα παιχνίδια. Θα τα δούμε με ησυχία. Ευκαιρία για ρεβάνς για τον Μπρίφτ. Θα τα δούμε με πολύ ησυχία και αυτά. Να αυτά πάμε και στο Champions League, ναι. Για να αφήσουμε στο τελευταίο κομμάτι να μνημονεύσουμε την Β' και τη Γ' Εθνική. Όπως κάθε κουμπί. Το και τα τελικά αποτελέσματα στις τοπικές κατηγορίες εδώ της. Απλά για κάτι δεν θέλω να πεις, γιατί το είδαμε το αποτέλεσμα, εντάξει δεν χρειάζεται. Ναι, τώρα κοίταξε να σου πω κάτι τώρα. Και οι δύο θα βγουν αυτοί. Εδώ τώρα είναι για το Honore ήταν το παιχνίδι, να ξέρεις. Ναι, εντάξει. Και οι δύο ομάδες θα βγουν, και οι 10 και ο ΒΑΟ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάξει, τώρα νομίζω ότι η 10 έκανε όχι βήμα ανόδου, ανέβηκε. Και κοντά στον ιστορικό ΒΑΟ. Ναι. Λοιπόν, να πούμε έτσι, να ξεκινήσουμε στο Champions League από τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων. Βεβαίως. Είχαμε την νίκη του ΠΑΟΚ κόντρα στη Σαλόν με 90-81. Νομίζω εύκολα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δείχνει να έχει βρει γι' αυτό βλέποντας την εικόνα του ΠΑΟΚ, γι' αυτό σου είπα ότι έτσι για να μην παραξηγηθούν και οι φίλοι από τη Λάρισα, γι' αυτό θεώρησα ότι θα περάσει μέσα από τον Φάρο η ομάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι. Είδα πάρα πολύ καλή εικόνα. Και εντάξει, έτρεχε και ένα σερή νικών, πόσες νικές, 6 συνεχόμενες, 7 ο ΠΑΟΚ. Ναι, ή έπρεπε, κάπου θα είχαν. Κάπου θα είχαν. Εντάξει, φυσικό, δεν είναι και. Και να μην ξεχνάμε ότι είναι και εξοδοτικός και για τις ομάδες του Champions League. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Συμφωνώ μαζί σου, πάρα πολύ συμφωνώ μαζί σου.
Εντάξει, γιατί λέμε για την για τη EuroLeague, αλλά και το Champions League έχει κάθε εβδομάδα παιχνίδι και ταξίδια κιόλας. Συμφωνώ μαζί σου. Και δύσκολα ταξίδια. Mm. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να έχει, δες το πρόγραμμα, πρέπει να έχει Τενερίφη ΠΑΟΚ. Τενερίφη ΠΑΟΚ, το μακρινό ταξίδι. Τενερίφη ΠΑΟΚ, ξέρεις τι σημαίνει. Θεέ και Κύριε. Βασιλιάδης τι θα κάνει. Θέλω να το δω αυτό το μάτς, θέλω να δω Βασιλιάδη κόντρα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να πούμε έτσι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει πατήσει καλά για το... Ναι. Τώρα εξέλαβα ένα συγκινητικό μήνυμα mm-hmm. από την Αθήνα, από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος δεν θέλω να πω περισσότερα ποιος είναι, μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Mm-hmm. Ειδικά αυτός που μας ακούει, εντάξει, τι να πω τώρα. Με έχεις τρελάνει τώρα, Γιώργο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τι λέγαμε τώρα, γιατί συγκινήθηκα. Ναι, ότι... Θέλεις να ρίξω μουσική να το... Όχι, 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 εντάξει, εντάξει, πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ. Επίσης, ένας καλός μου φίλος που δεν περίμενα, είναι τρομερά μπασκετικό μυαλό και κεφάλι. Δύο εκπλήξεις έχει σήμερα. Που δεν περίμενα ότι ακούει την εκπομπή μας και με συγκίνησε τώρα, με συγκίνησε. Που είχαμε μείνει στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ, ναι. Ναι. Λοιπόν, ήτανε, να πούμε ότι ήταν μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ, έτσι το είπα, γιατί το είδαμε και είδα αυτό που σου έλεγα, παίρνει μπρος ο Ζάρας, αν θυμάσαι, ναι, και ναι, το ναι. βλέπω, είχε με 19 πόντους, ήταν πάρα πάρα πολύ καλός. Ο Λάκη Τζόνς επίσης πολύ καλός. Κρουπάλι Χρυσικόπουλος σταθερά, ο Χρυσικόπουλος είναι σταθερά καλός, έχει βρει ρυθμό και πάει καλά. Το Κρουμπάλι περιμένω λίγο περισσότερο. Τώρα βέβαια σου είπα ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε προλίγο, έχει τα ταξίδια και εκεί οι ομάδες θα πρέπει να... Τώρα αυτό το ταξίδι στην Ισπανία περιμένω είναι να... τεράστιο ταξίδι. Θα είναι δύσκολες δύο εβδομάδες για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έτσι, Αθήνα, Μαδρίτη 3,5-4 ώρες και από εκεί Μαδρίτη, Τενερίφη άλλες 3 ώρες. Και θα πάει να παίξει με την Τενερίφη, έτσι, ναι, που δεν είναι. Που είναι, είναι καλή... και στα πάνω της τώρα. Και στα Κανάρια γενικά τα γήπεδα είναι κατηφορικά εκεί. Παλιά ήταν η Γκραν Κανάρια, τώρα είναι η Τενερίφη, να ξέρεις. Πραγματικά το λέω αυτό. Να πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έκανε τεράστιο διπλό για μένα μέσα στη Ρόζα Ράντομ, δείχνοντας τα δόντια της. Εγώ βλέπω ΠΑΟΚ και ΑΕΚ να περνάνε. Η ΑΕΚ, να ξέρεις, είχε τον χάρισε πάρα πολύ καλή μέρα. Και από εκεί και πέρα ο Σάκοτα και ο Λαρετζάκης τον ακολούθησαν. 22-1, 14 ο Σάκοτα και 12 ο Λαρετζάκης. Ο Χάρης βγήκε φέτος, γιατί. Εγώ να σου πω ότι επειδή νομίζω ότι έχει τώρα ΑΕΚ Στρασβούργο, ναι. Επειδή εγώ βλέπω την ΑΕΚ να βρίσκει ρυθμό, βλέπω μεγάλο άσο. Ναι, και καλή ομάδα του Σάσβου. Και αυτό ηχογράφησε το. Θα λέμε για πάλι δικαιώθηκε ο Σπάι. Όχι, ηχογράφησε το. ΑΕΚ Στρασβούργο. Το βλέπω. Mm. Και πάλι επαναλαμβάνω για να διακόψω και να ναι, πω χωρίς ότι. Στοιχηματικά. Δεν το λέω στοιχηματικά, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να ακούνε και να παίρνουν στοίχημα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Εγώ το λέω μπασκετικά τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Έχει πάρει το Χάντερ η ΑΕΚ, να ξέρεις. Έτσι. Η ΑΕΚ νομίζω ότι θα μπει στην τετράδα. Θα μπει και ο και για τον ΠΑΟΚ, πιστεύω, αλλά έχει δύο δύσκολες εξόδους. Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, τώρα πάει στα Κανάρια, στην Τενερίφη, συγγνώμη, και μετά πάει στο. Στη Βέντσπιλ. Δεν θυμάμαι, ναι. Τέλος πάντων, θα το δώσω το παρά. Έχει δύο δύσκολες εξόδους ο ΠΑΟΚ. Έκανε μεγάλες νίκες ο ΠΑΟΚ και ναι. του δίνουν ελπίδα. Ναι, ναι. Παρά το. Και έχει δύσκολο ο όμιλο ΠΑΟΚ. Ναι. Σε σχέση με την. Η ΑΕΚ μου φαίνεται πιο εύκολο ο όμιλο. Η ΑΕΚ έχει δύσκολο. Μόνο η. Ίσως η Στουδιάννη λίγο έτσι. Γιατί δεν είναι η Μπάμπη, τι ήταν. Η Μπάμπη την ίδια ομάδα. Έχει πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει φαίνεται... εκεί μέσα να δει πώς είναι. Θα πει πάλι για το γήπεδο και.
Δεν είναι. Και να σου πω και κάτι. Η Μπάμπιτ είναι και η αγαπημένη ομάδα της Ομοσπονδίας της FIBA. Καλά, αυτό είναι. Εγώ τα λέω και εντάξει, δεν έχω. Όποιος τα ακούει. Όποιος θέλει να τα ακούσει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως το πιο εύκολο όμιλο για μένα τον έχει ο Άρης. Ο Άρης είχε εύκολο όμιλο και θεωρώ ότι εντάξει. Δεν ήταν και. Δεν ήταν η χρονιά φέτος. Δεν, να πάμε λοιπόν και στην ομάδα της καρδιάς σου τώρα που έπαιζε στη Βόνη. Και είχαμε πει ότι είχε και ελπίδες να κερδίσει. Να σου πω κάτι. Τη Βόνη που είδα εδώ στο Άρης Βόνη. Δεν είχε πολύ σχέση με το. Με δεν έχει παιδί. Σχέση με το μπάσκετ. Και αυτό που είδα και τη Βόνη που είδα πάλι εκεί στη Γερμανία. Run and gun. Ναι. Είναι αυτό που σου λέω ότι τώρα ο Άρης έχει να λύσει τα προβλήματά του και το αγωνιστικό πάει σε δεύτερο μέρος. Mm-hmm. Για να μιλήσω όμως και για τα θετικά στοιχεία που είδα εκεί, είδα έναν Τσαϊρέλη και έναν Μποχωρίδη να παλεύουν. Mm-hmm. Και τα δύο αυτά παιδιά με 10 πόντους ήταν οι μόνοι που ξεχώρισαν από αυτό το υπόλοιπο πράγμα που ήταν ο Άρης. Δεν ήταν ομάδα, ήταν πράγμα. Mm-hmm. Για άλλο ένα παιχνίδι. Και θεωρώ ότι εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εντάξει, δεν μιλάω για την ευρωπαϊκή πορεία του Άρη. Είναι αυτό πραγματικά που είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ότι ο Άρης κανονικά δεν θα πρέπει να ενδιαφέρεται σήμερα για το τι θα κάνει στην Ευρώπη στα επόμενα, αλλά επειδή υπάρχει ο κόσμος και οι ομάδες αυτές με κόσμο, ναι. Όπως και η ΑΕΚ είναι δύσκολη ομάδα με τον κόσμο της, να ξέρεις. Έχει πολύ απαιτητικό κοινό. Και, ας πούμε, το είδαμε και με την απομάκρυνση του κότς Μανολόπουλου. Ναι, είναι απαιτητική η φιλάθλη. Σε αντίθεση με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, να με συγχωρέσουν, οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Λέω για αυτές τις τρεις ομάδες τώρα, έτσι, μια και που συμμετέχουν και στο Champions League και τα λοιπά. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα μάτς, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα το τελευταίο και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε με Basketball Champions League και να πάμε και στα έτσι, β' γ' τοπικά. Βεβαίως. Να μας πεις για το ΒΑΟ. Τώρα θα αρχίσετε τώρα εσείς στις 10. Λοιπόν. Ομαδάρα 10. Πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να ολοκληρώσουμε λίγο με τα παιχνίδια του Basketball Champions League. Να πούμε έτσι λίγο τα αποτελέσματα, τα εντάχει. Εκτός από το. Να πούμε και τα ελληνικά. Βόνη Άρης 76-59. Ρόζα ΑΕΚ 63-69. Νίκη για την ΑΕΚ. ΠΑΟΚ Σαλόν 90-81. Νίκη για τον ΠΑΟΚ. Ποια Ρόζα, Ρόζα Ράντομ. Ρόζα Ράντομ. Α, νόμιζα η Ρόζα είναι αυτά, με Z διαβάζεται. Μονακό Σασάρι 87-55. Μπεσίκτας Νίμπουργκ 91-80, Ούτενα Ένισεϊ 81-73, Χολόν Καρσίγιακα 93-95, Λούντβιξμπουργκ Βέντσπιλς 84-68, Μούρθια Όλντεμπουργκ 85-65 και Γκαζιαντέπ Νεπτούνας 98-94. Επόμενη αγωνιστική, εντάξει, τα είπαμε κιόλας, μόνο το Άρη δεν είπαμε. Ο Άρης υποδέχεται την Μπεσίκτας την Τετάρτη. Χαμός. Ωραίο παιχνίδι, αλλά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση στον Άρη είναι όχι αδιάφορο. Εντάξει, μην πούμε, μπορεί να θέλει ο κόσμος να πάει στο γήπεδο να πάει. Θα πάει, βέβαια θα πάει. Έτσι, αλλά κρίμα να μην είναι ντέρμπι αυτό το μάτς, να μην είναι έτσι, να έχει 5.500 κόσμο στο γήπεδο να γίνεται χαμός. Τι να κάνουμε. Την Τρίτη έχουμε ΑΕΚ Στρασβούργο στις 7.30. Αύριο. Ναι, αύριο την Τρίτη. Τενερίφη ΠΑΟΚ την Τετάρτη στις 7.30. Βάλανε και ΠΑΟΚ και Άρη για ώρα. Ντροπή. Καλά αυτό το Champions League τώρα, άμα αρχίσω να σχολιάζω. Θα φύγουν τα παράθυρα, δηλαδή δεν έχει καμιά σχέση σε οργάνωση και λοιπά. Μπες στο site τώρα. Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος Κομνηνός. Ας μ' ακούει και ο Κομνηνός. Δηλαδή να σου πω κάτι, μπες στο site τώρα του EuroCup. Μπες στο site του EuroCup. Προκαλώ όποιον φίλο θέλει να μπει στο site του EuroCup, να δει πόσο γρήγορο και λειτουργικό είναι και να μπει στο site του Champions League και ας με πάρει τηλέφωνο μετά. Πολύ κολλάει το Champions League το site. Εντάξει τώρα. Ειδικά άμα πας μετά από μάτς να δεις σκορ και λοιπά, δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνεις ένα μήνα να το δεις. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, τα ξέρω, τα παρακολουθώ.
Λοιπόν, τι έχουμε? Αυτά νομίζω από Ευρώπη. Τελειώσαμε. Πάμε λοιπόν Ελλάδα. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Έχουμε γρήγορα γρήγορα τα αποτελέσματα τα σημερινά στην Α κατηγορία. Τα λέμε όλα, είπαμε. Το μπάσκετ είναι παντού. Κεραυνός Μέγας Αλέξανδρος 74-80. Επανομή Πηλαία 59-63. Νεάπολη Μακάμπη 71-85. Τούμπα Βασιλικά 79-68. Μηχανιώνα Κεραυνός Αγίου Παύλου 81-85. Γαλαξίας Δασό 81-50. Και 10 Βαό 83-72. Έπρεπε να ανεβάσω τη μουσική να μην ακουστεί αυτό. Και όχι, να ξέρεις ότι και να ξέρεις, ένας πάρα πολύ καλός φιλοσοφότης της εκπομπής είναι Βαοτζής. Αυτός που ζήτησε το τέτοιο. Και να ξέρεις ότι μετά τη 10 τον Βάο αγαπάω. Να το ξέρεις αυτό. Είναι καλά παιδιά εκεί και είναι καλή κατάσταση. Θα υπάρχει συσκότηση στις Σικές τώρα σήμερα το βράδυ. Έχασε το Βάο. Λοιπόν, θες να πούμε και Β και Γ? Βέβαια. Όχι ΕΚΑΣ, κανονικά. Ναι βέβαια. Αν φτάσουμε και Β Γ ΕΚΑΣ θέλουμε. Λοιπόν, θα πάμε κατευθείαν στη Β Εθνική. Να πούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε Τρικούπης Γέφυρα 76-52, Στρατώνη Πευκοχώρη 55-71, Φάρσαλα Ηλίμια 67-52, Ίκαρης Ερών Τιτάνες Παλαμά 85-52, Ερμής Λαγκαδά Καβάλα 66-70, έκπληξη το θεωρώ αυτό, Μαχητές Ασπίδα Ξάνθης 53-58, και αυτό το βάζω σε εκπλήξεις. Ανατόλια Αγρίνιο, μεγάλη νίκη του Ανατόλια 75-62. Το Ανατόλια που έκανε νίκη, που πρέπει για μένα να είναι και ψηλότερα στη βαθμολογία, είχε εξαιρετικό Βεργίνη Κωνσταντίνο, ο οποίος νίκησε και τον αδερφό του με 18. 10 έβαλε ο Κωνσταντίνος με 2 τρίποντα, 8 ο Δημήτρης σήμερα με το Λαύριο. Είχε τον Καραποστόλο επίσης με 13 πόντους, τον Καλανίδη με 11. Να νικεί ομάδα το Ανατόλια? Όχι. Είναι ένα κράμα νέων και έμπειρων παιχτών. Δηλαδή ο Βεργίνης, ας πούμε, ο Καραποστόλου. Εντάξει, ο Καραποστόλου είναι αρκετά μεγαλύτερος. Ο Βεργίνης είναι έμπειρος παίχτης. Ο Καραποστόλου ανήκει στους έμπειρους. Από την άλλη πλευρά, εκεί υπάρχει, ας πούμε, ο Πουλιανίτης που είναι νεαρό παιδί και παίζει και στην ΚΑΠΑ 20. Ο Σταματογιάννης που είναι νεαρά παιδιά. Έτσι το αναφέρω αυτό. Επίσης η Γέφυρα που πάλεψε αλλά δεν μπόρεσε, η ομάδα του φίλου μας στο Ροδά μέσα στον Τρικούπη, ο οποίος Τρικούπης νομίζω ότι είναι η ομάδα η οποία θα κόψει πρώτη το νήμα φέτος και θα πάει στην Α2. Σε στεναχώρησαν, την έχει συμπάθεια τη Γέφυρα? Η Γέφυρα την έχω συμπάθεια βέβαια. Σε κάθε κουμπί. Παρότι στον Τρικούπη παίζει η αδυναμία μου Καραγκιουλίδης που δεν έπαιξε και πολύ καλά χθες, αλλά γενικά παίζει πάρα πολύ καλά. Και η Γέφυρα έχει κανένα δυο νέα παιδιά τα οποία πραγματικά αξίζουν ευκαιριών. Στους οποίους είναι ο Ταουσάνης, είναι ο Γαρέζος, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Έχει το Σιώπη, έχει καλούς παίκτες και η Γέφυρα. Έχει καλή ομάδα και γι' αυτό την έχω συμπάθεια. Εντάξει, σε όλες τις ομάδες. Εδώ με μεγάλη έκπληξη είδα την ήττα του Λαγκαδά από την Καβάλα. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια αυτό. Περίμενα δηλαδή να κερδίσει ο Λαγκαδάς. Και ίσως αυτή η νίκη στο Λαγκαδά θα του στερήσει και το δικαίωμα να διεκδικήσει και την άνοδο. Εγώ πιστεύω ότι ο Λαγκαδάς θα έχει αξιόλογη. Μια αξιόλογη κατάσταση είναι και η Ίκαρης Ερών, εκεί που γίνεται μια δουλίτσα και τα παιδιά παίζουν και κάθε χρόνο είναι διακριθέντες και τα λοιπά και πηγαίνουν δηλαδή ψηλά, αυτό εννοώ πάντα στη βαθμολογία. Αυτά περί Β' Εθνικής Βορείου Ομίλου. Εντάξει, να πάμε λίγο και στο Νότιο Όμιλο να τα πούμε γοργά-γοργά τα αποτελέσματα. Έχουμε προλάβει. Έχουμε μεγάλο διπλό του Ιπποκράτη μέσα στην Ερυθρέα με 68-72 της ΚΟ.
Η Κηφισιά κέρδισε την Ελευσίνα 83-72. Πρωτέας Βούλας κέρδισε τον Ίκαρο Νέας Μύρνης 78-57. ΚΑΟΚ Ιωνικός Νικαίας 44-54. Αυτό τι χατμπολ παίζανε. Παγκράτη Δάφνη 77-72. Ηράκλειο Τρίτωνας 57-64. Μην λες τέτοια, γιατί και ο Άρης φέτος πολλά αποτελέσματα. Μάνδρα Κοροπίου 84-80 και ο Άρης. Ναι, γιατί δεν τα λέω για τον Άρη. Και Εφαός Διαγόρας Τριοπαιδιές 60-77. Νομίζω ότι ο Ιωνικός δεν έχει κανένα πρόβλημα να κόψει πρώτο στο νήμα της βαθμολογίας. Και από εκεί και πέρα ο Διαγόρας, ο Ερυθρέα και ο Ιπποκράτης με 23 βαθμούς, ενώ ο Ιωνικός έχει 27. Νομίζω ότι ο Ιωνικός θα ανέβει φέτος στην Α2. Αυτά περί Β' Εθνικής. Να πάμε λίγο και στη Γ' Εθνική. Να πούμε τους δύο ομίλους του Βαρά. Γιατί δεν θα τα προλάβουμε κιόλα. Πες τα βόρεια μόνο, που είναι πιο κοντά. Είχαμε έκπληξη ήττα του ΦΕΑΚΑ Κέρκυρας, ναι, μέσα στην Πρέβεζα 60-58. Αυτό οδηγεί την ομάδα του Δημήτρη Γκίμα, το Φίλιππο Βέριας, μόνο πρώτο με 22 βαθμούς, ναι, και ο ΦΕΑΚΑΣ ακολουθεί με 21. Έχουμε, και αυτό δηλαδή δίνει προβάδισμα στη Βέρεια, αυτό ήθελα να πω. Έχουμε τη νίκη της Νίκη Βόλου μέσα στον Ιωνικό με 61-81, που είναι τρίτη στη βαθμολογία, ενώ ο Φίλιππος Βέριας πέρασε με 68-80 μέσα από τα Γρεβενά. Έχουμε μεγάλη νίκη του Ζέφυρου επί του Ίκαρου Τρικάλων 67-52, και μεγάλο διπλό του Πολυκάστρου μέσα στη Βέρεια με 62-63. Και επίσης είχαμε μεγάλο ντέρμπι και κέρδισε το Αγρίνιο 73-74 μέσα στην Πτολεμαϊδα. Η ομάδα του Αξί Ιωαννίνων είχε το ρεπό της. Να πούμε λίγο και τον όμιλο που είναι πιο μες στη, ναι, Θεσσαλονίκη. Ναι. Είχαμε Καλλικράτεια Χάνθ 62-74. Mm-hmm. Κομωτινία Σεβόσμου 87-76. Ευκαρπία Σύνδος 86-81. Μεντ Πολύγυρος 93-64. Έκπληξη η μεγάλη διαφορά της ήττας του Πολυγύρου. Απόλλων Καλαμαριάς Μακεδονικός 52-70. Ορφέας Σκοπού Ελευθερούπολη 48-101 ήταν ο τελευταίος με τον πρώτο. Και ο Μαντουλίδης επιβλήθηκε της Κομωτινής 81-67. Η Ελευθερούπολη είναι πρώτη με 25, Μακεδονικός δεύτερος με 24 και τρίτος ο Πολύγυρος με 23. Αυτά και από την Γάμα Εθνική. Θα μας επιτρέψεις να πούμε για NBA, έτσι, νομίζω ότι επιβάλλεται, δεν επιτρέπεται. Τους Αμερικανόφιλους, λοιπόν. Βεβαίως και επιβάλλεται. Εγώ τα είπα όλα τα ελληνικά. Ωραία, καθάρισες. Δεν μεταδίδω άλλο. Λοιπόν, να πούμε λίγο πρώτα τα αποτελέσματα, τα ξημερώματα που είχαμε. LA Lakers, New York Knicks 127-107. Detroit Pistons, Brooklyn Nets 100-101. San Antonio Spurs, Indiana Pacers 86-94. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια, έτσι μέχρι και τις 5.30 έχει παιχνίδια σήμερα. Ξεκινάει στις 2 η ώρα νωρίς, αρκετά νωρίς για NBA. Charlotte Hornets, Sacramento Kings. Στις 2.30 Atlanta Hawks, Utah Jazz. Στις 3 Houston Rockets, Miami Heat. Έτσι να πούμε για την ομάδα μου που κέρδισε και τους Golden State τις προάλλες. Και πάει, τους έχω φέτος στους τελικούς. Φέτος είμαι. Θα φτάσω στους τελικούς και ελπίζω να βρω τη Βοστόνη. Να έχουμε εδώ πέρα. Σου είπα, θα έχουμε online, θα μας δώσει ο πρόδρομος ο Κωνσταντίδης ώρα τις 3 τα ξημερώματα και θα κάνουμε online το παιχνίδι Βοστόνη με. Okay. Κάτσε με Houston Rockets. Houston είσαι εσύ. Ξέρεις, έχει και μερικούς τελικούς κατά τις 5. Άγιε και στις 4. Στις 5 το πρωί με πατσά ή με καφέ, ας πούμε. Εντάξει. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να μην ασχολούμαι, αλλά εκείνα τα παιχνίδια τα βλέπω, να ξέρεις. Εκεί να είναι όλη η ώρα. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, κάνουμε 5-6 ξενύχτια και τα βλέπουμε τα παιχνίδια. Φορμάνονται μεγάλοι παίκτες. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει. Όπως και τώρα σου είπα, ότι η ομάδα μου έχασε.
Έκπληξη έχει μεγάλη. Ακόμα, έχει περιθώρια. Και ο καλός ο παίχτης, ο, πώς το λένε, ο Irving. Έβαλε 30, πώς έβαλε. Καλά, αυτός βάζει, εντάξει. Δεν είναι φέτος. Οι Celtics είναι αρκετά δυνατοί και είναι από τις χρονιές που λες έχουν ελπίδα για το πρωτάθλημα. Αν εντάξει, θα παλέψουμε, θα παλέψουμε. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς. Σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι που ήταν καθαρά Golden State και Cleveland, έχει πολλές ελπίδες φέτος. Η Βοστόνη και ίσως είναι και η καλύτερη ομάδα από τους δύο. Θα παλέψουμε. Επίσης έχουμε στις 3 Milwaukee Bucks, Phoenix Suns. Δεν ξέρω αν θα έχουμε Αντετοκούμπο γιατί έχει και ένα θεματάκι τώρα μικροτραυματισμό πριν το All-Star Game. Ωραία. New Orleans Pelicans, Chicago Bulls. Dallas Mavericks, Washington Wizards. Denver Nuggets, Portland Trail Blazers. Και στις 5.30 LA Clippers, Minnesota Timberwolves. Αυτά και από το NBA έτσι, για όσους θέλουν να ξενυχτήσουν να δούνε. Κάπου εδώ νομίζω. Να απαντήσω. Τι να απαντήσεις, να απαντήσεις. Στο φίλο μου τον Αντώνη. Έχει πάρα πολύ δίκιο στα μηνύματα που με έστειλε. Και το φοβερό της υπόθεσης είναι ότι την ώρα που λέγαμε για τα Τρίκαλα δεν άκουγε. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω replay στα Τρίκαλα. Θα ανέβει εκπομπή, θα ανέβει και θα το. Έτσι, θα ανέβει στο ίντερνετ η εκπομπή γιατί είναι ηχογραφημένη και θα ακούσεις. Γιατί μου έχουν κάνει κατάληψη τη επόμενη εκπομπή εδώ και με πιέζουν να κλείσω. Ενώ εγώ δεν θέλω να αφήσω το μικρόφωνο με τίποτα από τα χέρια μου. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε και να προλογίσουμε κιόλας ότι ακολουθεί μουσική εκδρομή, ζωντανή μουσική μέχρι και τις 2. Έτσι, έτσι. Και με αμάν, και έχουμε, πάντα έχουμε καλεσμένους στην εξαιρετικά. Μουσική εξαιρετικά. Αμάν, αυτό θα, δεν χάνεται αυτό. Λοιπόν, λοιπόν θα πάω τώρα στο σπίτι μου τώρα που τελειώνω. Δεν έχω φάει τίποτα όλη μέρα. Θα φάω το ωραίο φαγητό που ετοιμάζει η γυναίκα μου τώρα 12 το βράδυ και θα ακούω μουσική διαδρομή. Ναι, γιατί τώρα μετά από αυτά που ακούγαμε. Εκδρομή, μουσική εκδρομή. Συγγνώμη, κυρία μου. Θες να ακούσει ελληνικά τώρα εσύ και. Ναι, θα ακούσω ελληνική μουσική. Με έχετε τρελάνει εδώ με τα ροκ και τα μπαπα μπουπα. Δεν πειράζει, και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, εντάξει, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να μου δώσει ένα λεπτό χρόνο η επόμενη εκπομπή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εβάδα που μας άκουγε σήμερα, στην Ατλάντα που μας άκουγε σήμερα, στο Κατάρ που είχαμε και μηνύματα και μας άκουγαν, στην Κίνα, μιλάω για το εξωτερικό αυτή τη στιγμή, στην Κύπρο, στην Κύπρο, δύο πολύ καλούς μου φίλους που έχουν το ίδιο όνομα, Γιώργηδες, που μ' ακούγαν, ο ένας στη Ρόδο και ο άλλος στην Αθήνα, και τους ευχαριστώ θερμά, στον Παντελή για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις που έχει κάνει στην εκπομπή σήμερα και με φώτισε σε πολλά θέματα και τον ευχαριστώ και πάλι. Στον Αλέξανδρο, στο Ηράκλειο, ο οποίος είναι πιστός οπαδός και αδερφικός μου φίλος και τα φιλιά μου και πιέσει και μια ρακή από μένα και θα κατέβω στην Κρήτη με Κωνσταντίνο Τσίψιο να το γνωρίσεις και να γίνεται κολλητή για ρακές. Στον Αντώνη, στο Λαδοφάναρο. Πρώτα θα περάσουμε από εκεί, βέβαια. 10 Φεβρουαρίου εκεί, στα Τρίκαλα. Ευχαριστώ όλους εσάς. Και όσοι είναι από τη Θεσσαλονίκη. Στον Κωνσταντίνο, στο Πανόραμα που μας άκουγε και τον ευχαριστώ. Όλους. Τι να πω άλλο τώρα. Να πούμε και για Θεσσαλονίκη. Ναι, Θεσσαλονίκη το θεωρούμε δεδομένο. Λοιπόν. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Ναι, καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το μπάσκετ για την επόμενη εβδομάδα. Να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Τίποτα άλλο. Να βλέπετε μπάσκετ έτσι. Καλό βράδυ από εμάς. Ακολουθεί μουσική εκδρομή. Ναι, ναι, έτσι. Απαραμείνετε στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλό βράδυ.